Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι και εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ο Αλέξανδρος και μια Μακεδονία, μία η Ελλάδα και μία ιστορία. Ένας είναι ο Αλέξανδρος και ο Θερμαϊκός, ο ήλιος της Βεργίνας και ο πύργος ο Λευκός. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει και η ιστορία δεν αλλάζει. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει και η ιστορία δεν αλλάζει. Το μάτιλαν η τάφη, η βασιλική, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το μάτιλαν η τάφη, η βασιλική, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένας είναι ο Αλέξανδρος και μια η Μακεδονία, μία η Ελλάδα και μία η ιστορία. Focus FM 103.6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Πείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Κι το λένε κι εκεί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το λένε κι εκεί, το λένε κι εκεί, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει και η ιστορία δεν αλλάζει. Το χρυσάφι δεν σκουριάζει και η ιστορία δεν αλλάζει. Το μάρτυραν η τάφη, η βασιλική, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Το μάρτυραν η τάφη, η βασιλική, πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένας είναι ο Αλέξανδρος και μια η Μακεδονία, μία η Ελλάδα και μία η ιστορία. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, ο κακός χαμός, ο χαμός του τσαρλατάνου. Θα ξεκινήσω με αυτό που έγινε τώρα στη Βουλή, που ένας βουλευτής άνανδρα πισόπλατα πήγε και χτύπησε έναν άλλον βουλευτή. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι σαν άνθρωπος της πιάτσας, σαν Γρηγόρης, γιατί έτσι σας μιλάω, σαν Γρηγόρης σας μιλάω. Μέσα από την καρδιά μου σας τα λέω. Ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες μεταξύ αρσενικών. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες μεταξύ αρσενικών, φίλοι μου. Και επειδή και μπουνιές έχουμε δώσει και μπουνιές έχουμε φάει, ο πρώτος κανόνας είναι το ότι δεν χτυπάμε πισόπλατα. Είναι άνανδρο να πας να χτυπήσεις κάποιον
πισόπλατα. Είναι άνανδρο. Άνανδρο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε. Πισόπλατα. Αυτά τα κάνουν κάτι λουλούδες. Οι λουλούδες χτυπάνε πισόπλατα. Όνομα και πράγμα όμως. Όνομα και πράγμα. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Όπως και να έχει όμως, στη Βουλή δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Υποτίθεται ότι εκεί πέρα είναι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε να σώσουν την Ελλάδα. Κάποιοι από όλους αυτούς, τέλος πάντων. Απίστευτο. Απίστευτο. Τώρα να είναι έτοιμοι για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται. Και να μην κλαίγονται, γιατί είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος είναι και κλαψιάρης. Πολύ κλάμα, ρε παιδί μου. Πολύ κλάμα. Τώρα, αφού έκανες τη μακακία σου, να είσαι έτοιμος να αποδεχθείς και τις συνέπειες, φίλε. Εκτός άμα σε έχει κακομάθει ο μπαμπάς. Γιατί όταν κάνουμε κάτι, έρχονται επιπτώσεις. Ετοιμάσου για τις επιπτώσεις, λοιπόν. Αλλά πισόπλατα, ντροπή. Οι άντρες, ξέρετε τι λένε. Έλα εδώ, ρε φίλε, να λύσουμε το πρόβλημα. Με χέρια, face to face, σήκωσε τις γροθιές σου, να τις παίξουμε. Σήκωσε τις γροθιές σου και έλα να δούμε. Ποιος θα ρίξει την καλύτερη, ποιος θα τη φάει, ποιος θα πέσει κάτω. Περπατάς, να πούμε, ανέμελος, φεύγεις και έρχεται άλλος πισόπλατα. Σε πιάνει από το λαιμό, σε βαράει μπουνιά. Είναι αυτά, ρε. Είναι αυτά, ρε, γελοιότητες. Όποιον και να ρωτήσει, άντρα, όποιον άντρα στην Ελλάδα και αν ρωτήσεις, θα σου πει αυτό το πράγμα. Ότι το πισόπλατο χτύπημα είναι άνανδρο. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Θα πάμε λίγο να συζητήσουμε για αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα. Γιατί με ανθρώπους που χτυπάνε πισόπλατα, τι να ασχοληθούμε. Άστο. Άστο. Γυρνάς και στα gay bar. Άστο. Λοιπόν, έχει γίνει ο ουρανός της Αθήνας πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Και λένε ότι είναι αυτή η σκόνη από την Αφρική, η αφρικανική σκόνη. Λοιπόν, το 2003 στο Ιράκ, θέλω να ξέρετε, ότι λίγο πριν τους βομβαρδισμούς υπήρξε μια ανεμοθύελα που έφερε και εκεί μια τέτοια σκόνη και είχε καλύψει πλήρως τη Βαγδάτη. Δεν έβλεπε στα δύο μέτρα μπροστά σου. Πίστεψαν ότι θα σωθούνε τότε οι Ιρακινοί γιατί θα γλιτώσουν τον βομβαρδισμό, αν δε... Έτσι κι εσείς Έλληνες μην νομίζετε ότι θα σωθείτε και ότι θα θολώσει το τοπίο. Στην Ελλάδα το τοπίο είναι ξεκάθαρο. Μια παρέα μας κατακλέβει, μας καταστρέφει και κάνει κατάχρηση εξουσία σε κάθε τομέα. Ακόμα και στην Ολυμπιακή φλόγα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα. Έχουμε μπλέξει με τον βασιλιά της σκόνης. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Κάτσε να το γράψω, μην το ξεχάσω. Ο βασιλιάς της σκόνης, ο Κούλης. Δεν θα έχει λαμπάδα φέτος από τον Ονό, τον Βαγγέλα, Κούλη. Δεν θα έρθει λαμπάδα φέτος. Ξεχάσαμε τις μπαταρίες. X-Power Batteries, Λαγκαδά 109, το κατάστημα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-735-722. Γεια σου Σότο. Συλληπιτήρια για τον Όσκαρ. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παραδέχεται ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε σαν καρναβάλι. Δεν το λέω εγώ, ίδιος το λέει. Την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση την είχα κάνει στο καρναβάλι του Μοσχάτου το Φεβρουάριο του 2003. Το παραδέχεται ο άνθρωπος. Το παραδέχεται ότι είναι καρναβάλι. Λέει την πρώτη μου παρουσίαση σαν πολιτικός την έκανα στο καρναβάλι. Την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση
την είχα κάνει στο καρναβάλι του Μοσχάτου το Φεβρουάριο του 2003. Εγώ φταίω. Άντε πες τώρα. Τον κράζουν ακόμα και οι Αμερικανοί. Μιλάμε για μια έκθεση του State Department που περιέχει τους παράνομους μετανάστες, την ελευθερία της έκφρασης, τις υποκλοπές, την αστυνομική βία, τα βασανιστήρια στις φυλακές, τις έμφυλες και φυλετικές διακρίσεις, τη διαφθορά, την έλλειψη διαφάνειας, τις συγκαλύψεις, τις διακρίσεις στην εργασία, την εκμετάλλευση, το φύλο, την αναπηρία, αλλά και την ηλικία. Όλα αυτά είναι στην έκθεση του State Department κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά της κυβέρνησης. Έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για να κυβερνάει μια χώρα. Και οι Έλληνες ακόμα πετάνε χαρταετό. Ακόμα πετάνε χαρταετό. Βλέπω τα μηνυματάκια που στέλνετε. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι, αδέρφια. Εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω. Εντάξει. Και όποιος θέλει οτιδήποτε, εδώ είμαι. Πολυτεχνείο 21 στον έκτο όροφο. Έρχεται, χτυπάει την πόρτα και με βρίσκει. Γιατί γράφετε κάτι μηνυματάκια. Αν ανδρό είναι το πισόπλατο χτύπημα, εντάξει. Δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε. Άνανδρο. Ένα πισόπλατο χτύπημα είναι άνανδρο. Τελεία και παύλα. Άμα είχε τα κάκαλα που δεν τα έχει, να πήγαινε στα ίσια και παλικαρίσια. Αλλά ξαναλέω, όνομα και πράγμα. Άντε μπράβο. Τα τσουτσέκια όλα. Τσουτσέκια, έτσι όπως το λέω, τσουτσέκια είναι. Άντε μπράβο. Σηκώσανε και ανάστημα. Λοιπόν, απογειώθηκαν οι τιμές στα Πασχαλινά. Η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ακόμα και εκεί η εσχροκέρδεια έρχεται να σας χτυπήσει την πόρτα. Σιγά μην έχανε ευκαιρία. Σιγά μην έχανε ευκαιρία ο καπιταλιστής να αρπάξει χρήμα από τον ελληνικό λαό. Και στο Πάσχα ακόμα. Είναι πάντως φοβερό το πόσο πορτοκαλί έχει γίνει ο ουρανός της Αθήνας. Κάποιοι λένε, δεν μπορώ να το πιστέψω αν δεν το ζήσω ο ίδιος, ότι αν πας μαγνήτη κοντά στη σκόνη, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν μέταλλα σε αυτή τη σκόνη. Αν υπάρχουν μέταλλα σε αυτή την αφρικανική σκόνη, είναι βέβαιο ότι είναι ανθυγινό όλο αυτό. Και είναι βέβαιο ότι θα έπρεπε το κράτος να δώσει οδηγίες στο τι να κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί μπορεί αυτή τη σκόνη να την αναπνέει ο κόσμος στην Αθήνα και σε όλες τις άλλες περιοχές που έχει γίνει ο ουρανός πορτοκαλί και να είναι πολύ βλαβερό για τα πνευμόνια, για την υγεία, για όλα. Πρέπει λοιπόν το κράτος να ενημερώσει τον κόσμο. Μας έχουν αφήσει μόνους μας. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Ένα 112 σας έχουν πετάξει να χτυπάει εκεί πέρα να σας πει ότι θα βρέξει για να βγάζουν την ουρά τους στην απέξω. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, να παίζει τέννις στην Πτολεμαΐδα. Και η ΜΕΘ του νοσοκομείου της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας να κλείνουνε και να μην ενδιαφέρεται κανένας. Είναι ανίκανοι, θα ανατινάξουν και τα πυρομαχικά της Σούδας, ρε, έτσι όπως το πάνε. Είναι να τρελαίνεσαι. Εν τω μεταξύ, νόμος του Άδωνη, ψηφισμένος από το 2023, μπαίνει σε εφαρμογή για εξαήμερη εργασία και ένταξη της βιομηχανίας στην εφταήμερη εργασία. 7 στα 7 θα βαράτε. Και πάλι θα λέτε ζήτω. Τι ζήτω, βρε. Το μεγάλο ψαλίδι μετά το μεγάλο φαγοπότι. Το μεγάλο πιάτσικο που θα έρθει αυτή την τετραετία που ήδη έχει ξεκινήσει. Υπάρχει και το μεγάλο ψαλίδι. Θα βάλουνε, λέει, οι Έλληνες ψαλίδι στα αρνιά, στα αυγά, στα γλυκά και τα ταξίδια. Ούτε αρνί, ούτε αυγό, ούτε γλυκό, ούτε ταξίδι από εδώ και πέρα. Ανεβείτε το Γολγοθά και μην ακούσω κιχ. Μην ακούσω κιχ, θέλετε και τα παθαίνετε.
ξέρει να πούμε ο κάθε φλόρος σας πουλάει τον πρόλογό του και τον πιστεύετε. Ο κάθε ξαρλατάνος. Ποιος σας θέει. Αλλά κυβερνάνε άνθρωποι που βαφτίζουν την πείνα ευκαιρία. Κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή. Κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται ούτε τους κοντινούς τους ανθρώπους. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι βγαίνουν και λένε ψέματα ακόμα και στους φίλους τους. Λέει ας πούμε, άμα έχεις οφειλές πάνω από 100 ευρώ είσαι ανασφάλιστος. Ποια 100 ευρώ. Εδώ έχω παραστατικό που άλλος χρωστάει ένα λεπτό. Τις προάλλες μου έστειλε ένας ακροατής 3,5 ευρώ που χρωστάει και είναι ανασφάλιστος. Για ένα λεπτό ο άλλος είναι ανασφάλιστος ρε παιδιά. Χρωστάει 0,01 και είναι ανασφάλιστος. Τι έχεις να πεις τώρα γι' αυτό. Εσύ για 100 ευρώ, ποια 100 ευρώ, για ένα λεπτό θα μένεις ανασφάλιστος και την ίδια ώρα η Motor Oil έχει κέρδη 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καθαρό κέρδος για το 2022. Ρε καμήλες θα σας φέρει ο Μητσοτάκης. Έχουμε και επίθεση και απειλές από τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν προς την Αθήνα. Λέει, Γαλλία, Ινδία και Ελλάδα εξοπλίζουν την Αρμενία εναντίον μας. Θα πάρουμε, λέει, μέτρα. Έχει ανοίξει μέτωπα με το Αζερβαϊτζάν, με τη Ρωσία και με το Ιράν ο Κούλης. Παράλληλα σας πουλάει φούμαρα ότι υπάρχει πράσινη ενέργεια. Τι το πράσινο έχει πράσινη ενέργεια, τίποτα το πράσινο. Καταστρέφει ό,τι πράσινο υπάρχει αυτή η πράσινη ενέργεια. Εκτός από τα βρώμικα χρήματα που ρέουνε σε διεφθαρμένες τσέπες. Εκείνα είναι πράσινα και είναι πολλά. Για την Ολυμπιακή Φλόγα είπαμε χθες ότι είπαμε... ότι η Ελλάδα έχει το πιο αργό και ακριβό και αναξιόπιστο διαδίκτυο, το γνωρίζουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο, ότι ο Χατζηδάκης βγήκε και είπε ότι θα κάνει μια νομοθετική παρέμβαση για μείωση 50% στις χρεώσεις των τραπεζών στα ΠΟΣ. Δεν είπε όμως ότι αυτό το 50% είναι περίπου 10 ευρώ. Βγαίνει, να καταλάβεις τι είναι η ξύλινη γλώσσα. Βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει... νομοθετική παρέμβαση για μείωση 50% στις χρεώσεις των τραπεζών στα ΠΟΣ. Και η μείωση αφορά σε ποσό έως 10 ευρώ. Δεν το λέει αυτό, είναι με μικρά γραμματάκια από κάτω για την νομοθετική αυτή ρύθμιση. Κοροϊδία, είναι σαν να πηγαίνεις σε μια ταβέρνα και να σου λέει μοσχάρι ριμπάι 12 ευρώ. Και από κάτω να γράφει με μικρά γραμματάκια τα 100 γραμμάρια. Και να σου έρχεται σε ένα λογαριασμός 80 ευρώ και να λες τι έγινε παιδιά, 12 γραφέ. Ναι, αλλά έχει 100 γραμμάρια από κάτω. Η μπριζόλα ήτανε 700 γραμμάρια. Άρα 700 επί 12, 80 ευρώ. 100 γραμμάρια, 12 ευρώ. Τα 700 πόσο. Τόσο. Γιατί μπερδευτήκατε. Γαλάζιο ουρανό σας έταξε ο Μητσοτάκης, πορτοκαλί ήρθε. Δεν θυμάστε που είχε πει από αύριο ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Τι πιο γαλανός. Σαχάρα μας έκανες. Σαχάρα. Και μιας και μιλήσαμε για την υγεία, θέλω να ακούσουμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Καλιανό, ο οποίος πραγματικά λέει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα και επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέω τόσο καιρό. Το ότι ο Έλληνας πολίτης, είτε είναι αστυνομικός, είτε είναι φουρνάρης, είτε είναι ψύστης, είτε είναι τσαγκάρης, είτε είναι κρεοπόλης, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι ό,τι είναι, ο Έλληνας πολίτης αντιδράει μόνο όταν το πρόβλημα χτυπήσει τη δική του πόρτα. Μόνο τότε αντιδράει. Το ίδιο έπαθε και ο Καλιανός. Για να ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Ο πατέρας μου έκανε αποκορεσμό πάρα πολύ έντονο και έκανε και ανακοπή σήμερα, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά για αυτός και τον διασωλήνωσαν επί τόπου και μπήκε στην εντατική. Εγώ σας υπόσχομαι ένα πράγμα, επειδή αυτό που έπαθε ο πατέρας μου θα το έχουν πάθει πάρα πολλοί άνθρωποι με γιατρούς που υπογράφουν ότι είναι καλά,
δεν μπορούν να φανταστούν σε αυτό το νοσοκομείο που πήγε, δημόσιο νοσοκομείο. Και αυτοί οι γιατροί οι οποίοι τον ανέλαβαν και αυτός που τον χειρούργησε και έλεγε ότι πάει καλά, υπογράφω, σκίζω τα πτυχία μου, τι έχουν να πάθουν από μένα και από τον αδελφό μου. Δεν μπορούν να το φανταστούν. Εύχομαι να τα καταφέρω, πατέρας μου. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο πια. Συγγνώμη που κλαίω, αλλά δεν σας ντρέπομαι. Σας νιώθω φίλους μου όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω να τα καταφέρει και ο Θεός θα βοηθήσει. Τον επανέφεραν από την αναγκοπή πριν από λίγο. Δεν είχε οξυγόνο καθόλου και τον άφηναν έτσι τον άνθρωπο και πέραγε μια μισή ακόμα κάθε 4 ώρες. Πώς θα αντέχει ο πατέρας μου, και τους έλεγα βοηθήστε, η μάνα μου, ο αδερφός μου. Και λέγανε ναι, 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 υπογράφουμε ότι είναι καλά, δεν θα πάθει τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση σε αυτό το ελληνικό νοσοκομείο. Προσευχηθείτε αν θέλετε. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω. Έκανα τα πάντα, έψαχνα στο ΕΚΑΒ, έψαχνα μεθ. Πήρα τους πάντες τηλέφωνο, δεν μπορέσα να έλεγα τέστη δυνατόν να βοηθηθεί ο πατέρας μου. Και τον πήραν τώρα στο Αττικό. Ενώ τους παρακαλάγαμε, βάλτε τον σε μια μονάδα. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και τον πήραν τώρα άρρωστο στο Αττικό και τρέχουνε, τάχα για να δείξουνε. Και μόλις πήρε το γιατρό αυτό, να, μου ξέφυγε και το όνομα του νοσοκομείου. Δεν πειράζει. Και μόλις πήρα το γιατρό αυτόν και του είπα αυτό ήταν που ήταν ο πατέρας μου καλά και υπογράφα το όλοι. Μου λέει δεν σας είπα εγώ ποτέ κάνα τέτοιο πράγμα. Δεν πειράζει. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει ο Θεός να ζήσει ο πατέρας μου και θα δείτε ό,τι και να γίνει τι έχουν να πάθουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί στη χώρα αυτή πρέπει όλοι οι άρρωστοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Με τον τρόπο που τους αξίζει. Και να μην φεύγουν 70 χρονών και 78. Δεν τους αξίζει ένα τέτοιο τέλος και μια τέτοια κατάσταση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ενοχλήσει τον Ερμήγη ποτέ. Αυτό έχω να πω. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας γιατί έχουν στερέψει τα δάκρυά μου τώρα 10 μέρες. Αυτά. Να πω εγώ στον κύριο Καλιάνο ότι είσαι και τυχερός γιατί είσαι βουλευτής. Έτσι, δεν είσαι ο μόνος που κλαίει για ανθρώπους που αγαπάει. Άλλοι δεν μπορούν καν να μιλήσουν στους νοσοκόμους και στους γιατρούς. Εντάξει, αυτό που περιέγραψε τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης ο Καλιάνος, είναι η διάλυση του ΕΣΥ. Είναι η δημόσια υγεία. Είναι αυτό που έχει καταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί δεν απίθυνε το λόγο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ο Καλιανός που τώρα κλαίει, που το ζει σε πρώτο πρόσωπο αυτό που συμβαίνει, ήταν αυτός που έλεγε ότι αν υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αυτό έλεγε. Αν υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, κάποιος λόγος θα υπάρχει, έλεγε ο κύριος Καλιανός. Και υποστήριζε τη Νέα Δημοκρατία ως συνένοχος. Ως συνένοχος. Όχι κύριε Καλιανέ, δεν σε λυπάμαι. Δεν σε λυπάμαι. Καλά να πάθεις με αυτούς που στήριξες. Καλά να πάθεις για το κόμμα που ανήκεις και έκανες πλάτες. Και αντιδράς τώρα που το πρόβλημα ήρθε στη δική σου πόρτα. Πόσοι Έλληνες πολίτες χάσανε τους πατεράδες τους. Επειδή το κόμμα στο οποίο συμμετέχεις, για το οποίο αγωνίζεσαι, έχει καταστρέψει την υγεία και μου κλαις τώρα στο κινητό σου. Τι μου κλαις τώρα, συνένοχος είσαι. Φταίς κι εσύ όσο όλοι οι άλλοι που η δημόσια υγεία έφτασε εκεί που έφτασε. Νεοδημοκράτης είσαι. Και είσαι ο άνθρωπος που έλεγε... Αν υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Απευθύνεσαι τώρα στο Θεό να σε βοηθήσει. Πώς να σε βοηθήσει όταν έχει στηρίξει
όλους αυτούς. Πώς. Πώς συνένοχος. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είσαι. Τι αγώνα έδωσες τόσο καιρό για να πας κόντρα στις αποφάσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και το Μητσοτάκη. Τίποτα. Τίποτα δεν έκανες. Το κεφάλι σκυμμένο και ό,τι πει ο πρόεδρος. Αυτό ήσουν αγκαλιανέ. Και τώρα βγαίνεις και μας λες ότι παρακαλούσες να μπει σε μέθο πατέρα σου. Πόσοι Έλληνες παρακαλούσαν οι άνθρωποι τους να μπουν μέσα σε μέθρε. Πόσοι άνθρωποι πεθάνανε εκτός μεθ, ξέρεις. Έχεις ιδέα. Ήσουν απασχολημένος να μαζέψεις ψήφους για τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις που σου λέω, είσαι τυχερός που είσαι βουλευτής. Γιατί άλλους δεν τους μιλάνε καν οι νοσοκόμοι και οι γιατροί. Και βγήκες να καταγγείλεις τι, το δημόσιο νοσοκομείο, δεν ξέρουμε νομίζεις. Επειδή εσύ τώρα τα ζώα μου αργά, το έπαθες μετά από πόσο καιρό. Τώρα ξύπνησες και λες ότι όλοι οι άρρωστοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, τώρα που έπαθες. Τόσο καιρό γιατί δεν μιλούσες. Καλά να είναι ο πατέρας σου, γιατί ο πατέρας σου δεν φταίει σε τίποτα. Εσύ όμως δεν μπορείς να μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς. Συνένοχος ξεκάθαρα είσαι. Γι' αυτό μάζεψε τα δάκρυά σου και ανέλαβε τις ευθύνες σου. Κι άμα είχες τα κάκαλα, μιας και έπαθες και έμαθες και ζητάς βοήθεια από το Θεό, θα έπρεπε να βγεις και να πεις «Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι εγκληματίας που κάνει αυτό το πράγμα με τα νοσοκομεία». Γιατί δεν το λες. Ακόμα και τώρα ρε, στην πιο δύσκολη στιγμή σου, ακόμα και τώρα που κλαις, που μένεις μισός, που χάνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς τόσο πολύ, δεν έχεις ρε τα κότσια να πεις την αλήθεια. Άρα μη ζητάς βοήθεια από το Θεό. Να βρεις τα κότσια να πεις την αλήθεια. Μόνο τότε ο Θεός θα σε συγχωρέσει. Όταν θα πεις την αλήθεια. Όταν θα βγεις να πεις ότι είναι μια παρέα η οποία κάνει κατάχρηση, η οποία κλέβει χρήματα, η οποία έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Μόνο τότε. Μην ελπίζεις τζάμπα, όσο ακόμα και σε αυτή την πιο δύσκολη στιγμή σου υποκρίνεσαι, δεν θα αλλάξει τίποτα. Τίποτα απολύτως και δεν σε σώζουν ούτε τα δάκρυα και εσύ και ο αδερφός σου τι θα κάνετε, γιατί δεν τα κάνετε τόσο καιρό. Δεν κατάλαβα. Τόσο καιρό γιατί δεν κάνεις εσύ και ο αδερφός σου κάτι. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει, να θέλει βοήθεια ο πατέρας σου για να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Πλάκα μας κάνεις ρε. Πλάκα μας κάνεις. Θα μιλήσω. Πότε θα μιλήσεις, ξέρεις από πόσους έχω ακούσει θα μιλήσω, θα τα πω όλα. Και ο Φουρχιώτης τα ίδια έλεγε. Και ο Μίχος τα ίδια έλεγε. Και ο Καλιανός τα ίδια λέει. Άμα ήθελε να μιλήσει, θα μιλούσε. Δηλαδή τι, αν σωθεί ο πατέρας σου, τι, θα κάνεις μόκο πάλι. Και θα είσαι ευχαριστημένος. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Γιατί δεν παρετήσαι. Γιατί δεν παρετήσαι. Για την καρέκλα. Για την καρέκλα. Μπροστά στη ζωή του πατέρα σου ρε ακόμα. Δεν βγαίνεις να τους έχεις ρημάξει όλους αυτούς για αυτό που κάνουν στη δημόσια υγεία. Ακόμα κάθεσαι και υποκρίνεσαι. Δεν τρέπεσαι ρε. Έχω μάθει να μην λυπάμαι ανθρώπους οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Στο λέω ξεκάθαρα, Γιάννη Καλιανέ, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μάθει στη ζωή μου να μην λυπάμαι ανθρώπους και με δάκρυα στα μάτια και να κλαίνε και να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Που δεν έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους. Δεν έχεις αναγνωρίσει τα λάθη σου. Υποκρίνεσαι και απειλείς με έμεσο τρόπο για να σε βοηθήσουνε. Άμα είχες τα κάκαλα και είχες αναγνωρίσει το τι έχεις κάνει και ότι είσαι συνένοχος για αυτή τη δημόσια υγεία, θα έβγαινες να πεις «Αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να μας καταστρέψει». Άστο τότε. Μάσα τη μαστίχα και μην το παίζεις. Άντε μπράβο, γιατί κάποιοι σε λυπηθήκανε. Κάποιοι βγήκαν και είπαν «Α, τον καημένο». Ποιο καημένο ρε. Πόσοι άνθρωποι πεθάναν εκτός μεθ επί πανδημίας. Και αυτοί σφύριζαν αδιάφορα και λέγανε θα υπάρχει λόγος για τις μεθ να μένουν εκτός.
Πόσοι ξέρετε! Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα επί πανδημίας χάσαν τη ζωή τους για την ανεύθυνη. 30.000 οικογένειες χάσανε τους ανθρώπους τους. Και βγαίνει ο Καλιανός τώρα να κλαίει και να μας λέει τι γίνεται στο ΕΣΥ. Καλημέρα! Καλημέρα κοιμισμένε, κοιμισμένε. Συνένοχε! Συνένοχος! Να τα ακούς και να μπαίνει στο μυαλό σου, να το τρυπάει το μυαλό σου. Η λέξη συνένοχος να τρυπάει το μυαλό σου. Γιατί τώρα θα καταλάβεις που χτύπησε το πρόβλημα τη δική σου πόρτα, το τι τύψεις θα έπρεπε να έχετε όλοι εσείς. Τι τύψεις θα έπρεπε να έχετε για τον απλό κοσμάκι που πεινάει και προσπαθεί να επιβιώσει, ρε. Και πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 10 ώρες. Και αν είναι τυχερός θα το πετάξουν σε ένα ράτσο δίπλα από τις τουαλέτες. Όσο εσείς με τα λεφτά του λαού έχετε την ευκαιρία να πάτε σε ιδιωτικά. Δεν σε λυπάμαι, Καλιανές, το λέω. Κλάψε όσο θες. Έχουνε κλάψει άνθρωποι οι οποίοι δεν ευθύνονται για τίποτα. Και χάσανε άνθρωποι που δεν ευθύνονται για τίποτα άτομα που αγαπάνε. Εσύ είσαι συνυπεύθυνος. Άντε, μπράβο. Να μας τρελάνετε. Επίσης βλέπω κι άλλους, γιατί είναι πολύ τέτοια ράτσα. Πολύ είναι τέτοια ράτσα. Όλα καλά μέχρι να πάθω εγώ. Ο κύριος Χατζηνικολάου, ο Νίκος ο Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει καλέσει σε αυτή την εκπομπή του την Ευγενία Μανολίδου, έχει καλέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, έχει καλέσει την Τώρα Μπακογιάννη, έχει καλέσει όλη την Ιδέα Δημοκρατία, έχει καλέσει. Τους Πιξ Λαξ, θυμήθηκε τους Πιξ Λαξ τώρα ο Χατζηνικολάου και τους κάλεσε. Έχει καλέσει όποιον μπορείτε να φανταστείτε, τώρα θα έχει καλέσει τώρα την Πέμπτη και την Ελεονόρα Μελέτη και τη Μαρία Καρισιανού δεν την έχει καλέσει. Γιατί δεν την έχει καλέσει. Γιατί δεν την έχει καλέσει. Ρωτάω. Γιατί θα πει αλήθειες. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πρόσωπο αυτή τη στιγμή για το έγκλημα των τεμπών να μιλήσει. Δεν αμφισβητώ έτσι ότι και ο κύριος Ασλανίδης και οι υπόλοιποι συγγενείς έχουν δώσει τον αγώνα τους, αλλά μπορεί να μην το έχουν τόσο με το Λέγιν. Η κυρία Καρισιανού για μένα μπορεί να τοποθετηθεί σε οτιδήποτε τη ρωτήσουνε. Γιατί δεν την καλεί, τι φοβάται, να μην το μαλώσει το αφεντικό. Ήρεμα ρωτάω, να μην το μαλώσει το αφεντικό που τον διέγραψε τα χρέη. Εδώ τα λέμε όλα έξω από τα δόντια. Και επειδή με συναντάτε κάποιοι και μου λέτε από 1 Μαΐου θα σου βάλουν βραχιόλια, ας μου βάλουν βραχιόλια, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Α, βγάλουμε κάγκελο, μόνο αυτό μας έμεινε. Α, βγάλουμε κάγκελο γιατί λέμε την αλήθεια, μόνο αυτό έμεινε να ζήσω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή τι θέλουνε, να βγαίνουν να λέμε ψέματα. Άμα δεν είμαστε δηλαδή ψεύτες, θα παίρνουμε φυλακή. Αυτό μας λέει ο Μητσοτάκης. Άντε σε παρακαλώ πολύ, μη ξοκλές να πούμε στην κάμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθάνανε μόνοι τους στο νοσοκομείο, ρε. Χαλβά, χαλβά. Τρέχουν οι μίξες και τα δάκρυα να πούμε και κλαίγεσαι, ολόκληρος άντρας. Δεν ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, κοιμισμένε. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθάναν μόνοι τους στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να μπει κανένας να τους δει. Πεθάνανε σε ένα κρεβάτι κοιτώντας το ταβάνι. Ένας από αυτούς ήταν και ο παππούς μου, τον οποίο στο νοσοκομείο τον δένανε τα χέρια και τα πόδια. Εντάξει. Και έχω καταγγελίες. Πατέρας με 4 παιδιά, δεν μπόρεσε η οικογένειά του να τον δει. Κοιμισμένε, κοιμισμένε, κλαψιάρι. Και βγήκες τώρα να μας πεις τι. Ότι η υγεία είναι κατεστραμμένη, γιατί τώρα το κατάλαβες. Έτσι φωνάζω ρε, αν δεν γουστάρεις σήκω φύγε. Θα φωνάζω γιατί ψάνω το δίκιο μου. Και έχω μπλέξει με τρελούς. Με τρελούς έχω μπλέξει. Και με κοιμισμένους, γιατί κοιμισμένοι είστε.
Τέσσερα χρόνια περάσανε ρε. Κιχ δεν έβγαλε. Κιχ. Τώρα που ήρθε το πρόβλημα στην πόρτα του. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Δεν τρέπεστε. Πας μέσα στο νοσοκομείο, δεν έχουν τσιρότα ρε, δεν έχουνε. Βαμβάκι δεν έχουνε, χαρτί δεν έχουνε. Εγώ έπαθα έγκαυμα στα χέρια και στα πόδια από κάτι λάδια. Πήγα στο νοσοκομείο και με λένε πάνε αγόρασε από φαρμακείο γάζες σιλικόνης. Και έτρεχα με πληγές τώρα, καμένος. Με τα λάδια, αλλά με έχουν κάνει τρίτου βαθμού εγκάβματα. Έτρεχα μέσα στα μεσάνυχτα να βρω φαρμακείο ανοιχτό, πιο εφημερεύει. Κοροϊδευόμαστε. Για να μην πω για το νοσοκομείο που πήγα μετά και περίμενα να πούμε 8 ώρες. Και ακόμα είχαν περάσει δύο νούμερα. Που δίπλα μου στο κρεβάτι ο άλλος ήταν ημιλιπόθυμος με ανοιχτό το φρύδι. Ήθελε να πούμε καμιά εικοσαριά ράματα, είχε ανοίξει όλο το μέτωπό του στα δύο, είχε πέσει από μια σκαλωσιά και τον είχαν τον άνθρωπο στο κρεβάτι και τον λέγανε περίμενε, περίμενε. Τι να περιμένω ρε, τι να περιμένω να ψοφήσω, τι να περιμένω, βάλτε με μέσα κάτι με ράματα, χάνω αίμα. Έχεις πάει ποτέ σε δημόσιο νοσοκομείο, έλα σε πάω μια βόλτα. Έλα, έλα καλιανέλα σε πάω μια βόλτα. Πάει ο άλλος άσπρος, σαπανί. Έχει λιποθυμίσει τρεις φορές. Άσπρος σου λέω, σαπανί. Και το λένε περίμενε στη σειρά. Περίμενε στη σειρά, εσύ ρε καραγκιόζη. Άντε μπράβο. Όπω με έχεις τρελάνει. Και έχεις να πούμε μετά το φίλι και τον κάθε τσαρλατάνο να πούμε από κάθε κόμμα που έχει βγει κατά λάθος να βγαίνει και να λέει τις ιστορίες του. Άντε ρε από εδώ πέρα όλοι καραγκιόζιδες. Καραγκιόζιδες ρε, το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Συναντάτε να πούμε πρώτη φορά την πραγματικότητα. Σπάει το όνειρό σας από εκεί που ζούσατε. Και βγαίνετε να μας το παίξετε τι, καημένοι. Καημένος βγαίνεις να μας το παίξετε, καλιανέ. Βόθρος κανονικός. Στην κηδεία δεν μπόρεσαν να πάνε οι άνθρωποι, ρε. Στην κηδεία δεν μπόρεσαν να πάνε. Άσε τώρα, άσε πόσος κοσμάκης έχει πονέσει. Άστο. Είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ τώρα έχουμε μια καταγγελία λέει. Το διαβιβαστικό λέει της ελληνικής αστυνομίας δείχνει ότι η ηγεσία του ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι λέει εγκληματική οργάνωση. Υπεύθυνος λέει είναι ο Μαρινάκης, ο Μόραλης και ο Καραπαπάς, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν λέει χούλιγκαν με δωρεάν προσκλήσεις και εισιτήρια τα οποία μετά μεταπολούσανε με παράνομα διαπιστευτήρια να μπαίνουν σε αγωνιστικούς χώρους, να μπαίνουν στο Δήμο, στον Πειραιά, να μπαίνουν στα μαγαζιά του Ολυμπιακού και πάει λέγοντας. Και έχουν τώρα εδώ πέρα μια υπόθεση στον εισαγγελέα για κλιματική οργάνωση του Ολυμπιακού. Χαμός. Καλημέρα και σε αυτούς. Καλημέρα θα πω εγώ και σε αυτούς. Δεν θα το συνεχίσω. Καλημέρα και στην εισαγγελία. Καλημέρα και στους υπόλοιπους για τους καραπαπάδες. Καλημέρα. Και σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ανακρίσεων και των καταθέσεων, τρεις εκ των κατηγορουμένων έχουν ήδη τεθεί σε προστασία μαρτύρων, γιατί κινδυνεύουν από αυτήν την εγκληματική οργάνωση, η οποία πιθανότατα διευθύνεται από στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακού και του Αθλητικού Σωματείου Ολυμπιακός Σύλλογος Φιλάθλων Πειραιός. Έτσι, καλημέρα στη δικαιοσύνη. Καλημέρα.
Τα χαιρετίσματά μου στον Τζίλο. Τα χαιρετίσματά μου στον Τζίλο, τον διαιτητή. Θα μπορούσε και ο Τζίλος ο διαιτητής να πει μια κουβέντα. Ε, Τζίλο, πες και εσύ ρε καμιά κουβέντα. Πες, γιατί δεν λες. Τι φοβάσαι. Εν τω μεταξύ ο Ρουμπέτης, όλος τυχαίος. Ο Ρουμπέτης ο οποίος ήταν αυτός το μεγάλο κεφάλι της νύχτας που το δολοφόνησαν, που γυρνούσε με τα μάξ του Αλαφούζου. Αυτός στο Δήμο δεν εργαζόταν στην καθαριότητα. Στο Δήμο δεν εργαζόταν στην καθαριότητα αυτός ο πιστολέρο Ρουμπέτης. Πώς μπήκε στο Δήμο. Και όταν λέμε στο Δήμο στην καθαριότητα, τι έκανε, καθάριζε. Καθάριζε με το δικό του τρόπο. Εγώ αναρωτιέμαι. Εντάξει, για τη μελέτη τι άλλο να πω ρε παιδιά. Τι να πω για τη μελέτη, θέλετε να πω για τη μελέτη. Το ότι υπάρχει γκρίνια από άλλους γαλάζιους υποψήφιους για τη στήριξη που έχει η Ελεονόρα Μελέτη. Τι αναρωτιούνται οι υπόλοιποι γαλάζιοι υποψήφοι. Μα η Ελεονόρα Μελέτη κάνει τις καλύτερες πίτες. Είναι λογικό να τη στηρίζει αρκετός κόσμος. Μα κάνει πολύ ωραία πίτα. Έχει κεράσει. Δηλαδή τα αυτονόητα δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όσο για τους πολιτικούς που κουβαλήσαν την Ολυμπιακή φλόγα, εγώ λέω να περάσουν ένα νόμο για να μην είναι κανένας παραπονεμένος. Οι αθλητές οι οποίοι πάνε για Ολυμπιονίκες να κουβαλάνε τους πολιτικούς πάνω στην πλάτη τους. Να κουβαλάνε πάνω στην πλάτη τους πολιτικούς για να έχουν όλη τη φλόγα. Μόνο αυτό έμεινε να δούμε. Και το πλήθος από κάτω να πανηγυρίζει με κουπόνια στα χέρια και με καλάθια. Και να χειροκροτάνε και να λένε «Α, Κούλης ο καλύτερος». Ξέρετε, παλιά βουλευτική παροιμία λέει «Το πρόβλημα δεν υπάρχει μέχρι να μπει στο σπίτι μας». Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα κλαίνε όλα τα λάνια. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό το οποίο πρέπει να δώσετε λίγο βάση. Να συγκεντρωθείτε λίγο γιατί λέει ωραία πραγματάκια για να το σχολιάσουμε και παρέα μαζί να ξέρετε τι λέμε. Η δημοκρατία αποτελείται από φοβισμένους ανθρώπους. Η δημοκρατία αποτελείται από φοβισμένους ανθρώπους. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Συμφωνούμε. Στην προκειμένη φάση στην Ελλάδα μιλάμε πάντα. Αποτελείται από φοβισμένους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να χάσουν τη δουλειά τους. Άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται το τι θα πούνε οι τρίτοι. Άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να μην τους ταμπάρουν. Άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να μην φάνε ξύλο ή να τους σκοτώσουν να πούν την αλήθεια. Σαν πως αυτό δεν το διαπιστώνουμε κάθε μέρα σε εμάς τους ίδιους. Άρα ο ενθουσιασμός στον οποίο αναφέρεται ο Τάλι είναι ο ενθουσιασμός των φοβισμένων. Πάλι καλά δεν μου πήραν το σπίτι. Πάλι καλά μπορώ να τρώω σε μια ταβερνούλα. Πάλι καλά μπορεί να έχω στοιχειοδός μια σόμπα να σε στένω. Πάλι καλά δεν έχω περιπέσει σε καθεστώς πείνα. Συγγνώμη είναι αυτό συλλογικό της. Συγγνώμη είναι αυτό ανθρώπινη υποκειμενικό της. Είναι αυτό ένας άνθρωπος. Η δημοκρατία αναπαράγεται μέσω του φόβου, αναπαράγεται μέσω της δυσπραγίας και αναπαραγόμενη μέσω του φόβου και της δυσπραγίας αναζητά τον εχθρό της. Δικτατορία. Όχι για τη δημοκρατία μιλάω. Αναπαράγεται αναζητώντας τον εχθρό της. Που θα το βρει τον εχθρό της στον ξένο. Τον ξένο θα τον επινοήσει. Και αν δεν υπάρχει ξένος θα τον εφεύρει. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα εμείς αλλιώτικο, διαφορετικό από ένα
άλλο από ένα εσείς, από μια ετερότητα. Και πάνω εκεί, στο άλλο, στην ετερότητα, να δίδουμε όλη την αιτιολογία των δικών μας δυσπραγιών, της δικής μας δυστυχίας. Καινούρια θεωρία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, λέει, μία νέα είδηση. Ο Φίλης, ο οποίος μέρα νύχτα έβριζε κασελάκι, λέει ότι πρέπει σε κάποια φάση να ενωθεί η αριστερά. Από πού και ως πού είναι αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ, από πού και ως πού είναι αριστερά το ΚΚΕ και από πού και ως πού είναι αριστερά η νέα αριστερά. Καλά, αυτή η νέα αριστερά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να ξαναενωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πόσο γελίστε, ρε. Πόσο γελίστε. Κάτι παρόμοιο κάναν και οι Σπαρτιάτες. Φύγανε και καλά από το Στίγκα. Και μετά όταν είδαν ότι θα πάρουν φράγκο, τα ξαναβρήκαν με το Στίγκα. Άρε, όλα για την καρέκλα και το χρήμα. Είπα για τη Βουλή για το ξύλο, ρε. Ποιο ξύλο πρώτα απ' όλα. Άνανδρο πισόπλατο χτύπημα. Δεν έχετε δει μάλλον ξύλο για να ονομάζεται αυτό ξύλο. Ο άνθρωπος πήγε πισόπλατα και χτύπησε τον άλλονα. Αλλά το έχει το όνομά του. Είναι δεδομένο, το έχει το όνομά του. Δεν βγήκε τυχαία το όνομα. Γιατί όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, όλοι γνωρίζουμε όσοι είμαστε αρσενικοί, γιατί πλέον λίγοι είναι οι αρσενικοί, ότι άμα θες να σηκώσεις τις γροθιές σου και να παίξεις με τον άλλον μπουνιές, το κάνεις πρόσωπο με πρόσωπο. Όποιος χτυπάει πισόπλατα είναι άνανδρος. Είναι άνανδρος. Έλα μπροστά μου, σήκωσε τις γροθιές σου και έλα να τις παίξουμε στα ίσια και παλικαρίσια. Πισόπλατα σαν τη Λουλού, μόνο αυτή. Λουλούδι, λουλούδι. Λουλουδάκι, λουλουδάκι. Τώρα έρχονται συνέπειες. Έρχονται συνέπειες. Θα κλαίγετε. Θα βάλει τον μπαμπά του να κάνει μήνυση. Τι θα κάνει τώρα, για να δούμε. Όνομα και πράγμα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα και γελάω. Με κάτι τέτοιους τύπους γελάω. Είναι αστείοι. Είναι, έχει πάρει αέρα κάτι, να μην πω τι. Έχει πάρει αέρα κάτι. Την έχουν δει να πούμε πλανητάρχες και νομίζουν ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Κάτσε τώρα πάνω στο παλούκι. Κάνε τώρα ποδήλατο χωρίς τη σέλα. Να δούμε πόσο μάγκας είσαι. Ζήτα τώρα συγγνώμες, γιατί θα ζητήσει συγγνώμη. Σίγουρο είναι ότι θα ζητήσει συγγνώμη. 100%. 100% θα ζητήσει συγγνώμη. Ένα δέκατο δίνει ότι θα ζητήσει συγγνώμη. Το έπαιξε καουμπόις, έτσι είναι, ξέρεις. Αυτοί οι σύγχρονοι καουμπόιδες, αυτά τα παιδάκια, αυτά τα λουλούδια, αυτοί οι άνανδροι που χτυπάνε πισόπλατα, αυτό κάνουνε. Το παίζουνε τα είδες, το παίζουν ιστορία, κάνουνε τι κάνουνε και μετά αρχίζουνε συγγνώμη, παραφέρθηκα, δεν το ήθελα, έτσι, αλλιώς, για να γλιτώσουνε τις συνέπειες. Έλα τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ρε, τι παρακμή είναι αυτή. Τι παρακμή, πραγματικά λυπάμαι. Στην Ελλάδα υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν μυαλό, τόσα παιδιά, τόσοι επιστήμονες. Είχα πάει εδώ στη Τσιμισκή, έχει ένα τμήμα ρομποτικής. Ακούστε να σας πω, έχει ένα τμήμα ρομποτικής. Κατεβαίνεις κάτω και βλέπεις παιδάκια 4 έως 10 χρονών, τα οποία φτιάχνουνε ρομπότ με αυτοματισμούς. Δηλαδή το παιδάκι από 4 έως 10 χρονών ξέρει πώς να φτιάξει κάτι το οποίο λειτουργεί αυτόματα. Σας το λέω τώρα έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβουν όλοι. Αυτό το παιδάκι, όταν θα φτάσει 25 και 30 χρονών, θα είναι ιδιοφυΐα. Θα έχει μυαλό,
για να κάνει πολλά πράγματα. Και εσείς κάθεστε, μας ασχολείστε τώρα με έναν γυναικωτό, ο οποίος πάει και χτυπάει πισόπλατα. Ανώριμα λουλουδάκια. Ανώριμα λουλουδάκια. Και μετά άκου τώρα, δεν καταλάβεις. Είσαι που είσαι γυναικωτός. Πας που χτυπάς και χτυπάς που χτυπάς από πίσω. Σαν λουλού. Χτυπάς από πίσω σαν λουλού. Στη συνέχεια το προβλέπω. Σας λέω εγώ τι θα γίνει. Στη συνέχεια βάζει τον μπαμπά του να κάνει μήνυση. 100% και βγαίνει και ζητάει συγγνώμη, παραφέρεται και πάει να διαστρεβλώσει την ιστορία και να βγει να πει ότι α, και αυτός με έκανε, μέρανε, να κλαψουρίσει. Στη συνέχεια θα κλαψουρίσει τώρα. Έτοιμοι να είστε. Αλλά το ότι άνθρωποι που έχουν όντως μυαλό δεν ασχολούνται με την Ελλάδα, κάτι αποδεικνύει. Κάτι αποδεικνύει, φίλοι μου. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν μυαλό. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν όνειρα. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη διαφθορά, κόντρα στα λουλουδάκια, κόντρα στους γυναικωτούς, κόντρα στους άνανδρους, κόντρα στους φλόρους. Έλα Μητσοτάκη, βασιλιά της σκόνης, την έκανε στην Αθήνα Σαχάρα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με special guest, με καλεσμένο που εκπροσωπεί την κοινωνία. Δεν φεύγει κανένας. Εγώ μικρός, ο άμνος του Θεού, ξεχασμένος στο νότο, γεννημένος αλλού. Ξέρω πάντα η τρία θα είναι μίλια μακριά και η ωραία Ελένη θα είναι τώρα γριά. Βγαίνω στο δρόμο ορκισμένος να μπω στα παλάτια του ήλιου, να μπορέσω να πω το τραγούδι του τράγου με φωνή φωνική και να κλάψω μετά. Βασιλιάς της σκόνης. Ο βασιλιάς της σκόνης. Μπορεί βασιλιάς της σκόνης να είναι και άλλος. Ξέρω εγώ. Τι σκόνη είναι αυτή, αφρικανική? Είναι σαν τη σκόνη που βρίσκουν πάνω στα καράβια? Ρωτάω, ρωτάω. Θα περάσουν τα χρόνια, θα γυρίσει ο τροχός. Όλα θα είναι σαν πρώτα, όλα θα είναι αλλιώς. Θα σε ψάχνω στους δρόμους που γυρνούσες μαζί. Θα έχεις γίνει σκιά, θα έχουν όλα χαθεί. Ένα βράδυ θα φεγγεί το φεγγάρι τρελό. Θα πλωθεί η σκιά σου σε ένα δρόμο στενό. Τα ταξίδια, βασιλιάς της σκόνης. Από το δράκου τη χρονιά πέρασαν χρόνια. Τώρα μπορεί να μην θυμάσαι τίποτα, αλλά η ρόδα της ζωής γυρνάει αιώνια. Και μόλις λιώσουνε τα χιόνια, να έρθεις να με δεις. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3.
ο βαρκάρης ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε στην εκπομπή. Γιατί για γλέντια είστε όλοι. Την Εφη Θόδη. Καλησπέρα, Εφη. Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Τι κάνεις, Εφη Θόδη, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, εύχομαι το ίδιο και για εσάς. Επειδή πλέον η Ελλάδα έχει καταντήσει τσίρκο με αυτούς εδώ που κυβερνάνε, πλέον όλοι είναι για τα πανηγύρια και επειδή εσύ είσαι η βασίλισσα της πίστας, η βασίλισσα του τραγουδιού και των πανηγυριών, πες μου λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, ρε Δόδη. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης μας κάνει βουντού. Βουντού, τι εννοείς βουντού? Βουντού. Μας κάνει βουντού. Ναι, μας κάνει βουντού. Βουντού, μάγια, πώς το λένε. Μαγικά, κάνει μαγικά. Βουντού. Τι βουντού, ρε, yeah. Εσύ, Εφή. Τι εννοείς δηλαδή, ότι μας έχει κάνει μάγια, για ποιο λόγο το λες αυτό? Μας υπρωτίζει. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη μάγια. Μας υπρωτίζει και κάνει αυτό που γουστάρει αυτός. Πώς τους βλέπεις όμως τους Έλληνες? Οι Έλληνες 50, 60, 70, 80 χρόνια έχουν τους ίδιους και τους ίδιους να τους γλεντάνε και να τους κατακλέβουν. Γιατί δεν βάζουν μυαλό? Γιατί δεν μπορούν αυτό που έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης τώρα, είναι λίγο δύσκολο να ξεφύγουν. Το σύστημα εννοείς? Όχι, αυτό που κάνει, που προτίζει τον κόσμο. Ναι, τους έχει υπνοτίσει, τους έχει αποβλακώσει. Σε έχει προτίσει και κάνει αυτός ότι κουστάρει αυτό το κάθαρμα. Εγώ τον βρίζω και θα τον βρίζω και αν τον πιάσω στα χέρια μου θα τον σφαλιαρίσω. Γιατί έτσι, ρε Εφή? Έτσι γιατί δεν τον χωνεύω, γιατί είναι παλιτόμαρο. Εντάξει, εμείς είμαστε κατά της βίας τώρα, δεν είμαστε για σφαλιάρες ιστορίες. Αλλά εντάξει, από σένα πιστεύω θα τις δεχτεί. Θα του χρωστάω μια σφαλιάρα. Γιατί δεν αντέχω άλλο με αυτά που κάνει. Μας έχει φέρει στο χείλος του κρεμού και κανένας δεν τα βλέπει. Πώς το βλέπεις όμως? Εσύ τώρα θυμάσαι και μια άλλη Ελλάδα. Θυμάσαι και την Ελλάδα που ήταν καλύτερα οικονομικά. Τι γίνεται? Πιστεύεις θα υπάρξει ένα καλύτερο αύριο? Θα υπάρξει ένα καλύτερο αύριο, γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι μέρες τους είναι πολύ λιγοστές. Όλα θα αλλάξουν. Πιστεύω έχω έτσι μια έμπνευση. Μετά το Πάσχα θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Μετά το Πάσχα. Προς το καλό ή προς το κακό? Προς το καλό, αγόρι. Προς το καλό. Προς το καλό. Ναι, ναι. Γιατί όμως το λες αυτό, πώς το προβλέψεις αυτό? Και θα σε ρωτήσω μετά. Έτσι και για το νιώθω, έτσι το νιώθω. Νιώθω ότι μέχρι το Πάσχα ο κόσμος τους τρομοκρατούνε, μας τρομοκρατούνε, μας κάνουν, μας ράνουν. Αλλά μετά το Πάσχα νιώθω ότι θα αλλάξουν όλα. Γενικά, είσαι ακόμα ενεργή, τραγουδάς, συναντάς... Πάντα θέλω να πω στον κόσμο ότι εγώ δεν σταμάτησα ποτέ. Μπορεί να μην βγαίνω στα κανάλια, γιατί η επιλογή μου είναι, η επιλογή τους είναι, δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι για τον κόσμο, τραγουδάω για τον κόσμο και περνάνε όμορφα όσοι έρχονται και μ' ακούνε και ευχαριστιέται με την ψυχή τους. Ναι, αλλά εγώ δεν σταμάτησα ποτέ. Και να σου πω και κάτι άλλο, έχω κάνει
τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά CD που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Καινούργια τραγούδια εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Τον κόσμο που συναντάς όμως, εκεί που τραγουδάς, εκεί που κάνεις ας πούμε το γυσταλέ... Παντού, παντού, ναι, ναι, να σου πω τι γίνεται με τα νέα... Πες με τα νέα παιδιά γίνεται ο χαμός. Ο χαμός. Με την πάρτι μου. Μου λένε είμαστε φαν, κυρία Θόδη, είμαστε φαν. Είμαστε φαν. Και σ' αγαπάμε και με παίρνουν τηλέφωνα και όπου τους βρίσκω θέλουν φωτογραφίες, θέλουν αυτόγραφο. Τι να σας πω τι γίνεται, χαμός γίνεται. Σας αγαπάει πολύς κόσμος. Πώς το βλέπετε όμως τον πολύ... κόσμο. Έχει όρεξη να γλεντήσει, έχει χρήματα ή είναι καταπιεσμένος. Καταπιεσμένος είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχουν να φάνε. Με τα χρέη, με το αέρα, με οι τράπεζες. Οι τράπεζες, μεγάλο τέρας η τράπεζα. Το μεγαλύτερο τέρας που υπάρχει στην ανθρωπότητα είναι οι τράπεζες. Έχουν κατακλέψει, έχουν καταφάει τον κόσμο όλο. Ναι, 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 ναι. Που εύχομαι να ξαφανιστούν, να μην υπάρχουν. Σίγουρα όμως, τα παλιότερα χρόνια πάρα πολλοί πηγαίναν πέρανα και δάνεια. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι και μια ευθύνη το να πας να πάρεις ένα δάνειο. Και μετά έχει και κάποιες συνέπειες. Κοίταξε να δεις, δεν φταίει ο κόσμος, φταίνε αυτοί. Βάζαν διαφημίσεις στην τηλεόραση και λέγανε ελάτε. Λάτε πάρτε δάνεια, αλλά πίσω είχε Ελλάδα την ουρά. Τους περιμένανε στη γωνία να τους πάρουν τα σπίτια, να τους πάρουν το ένα, να τους πάρουν το άλλο. Δηλαδή θύματα των τραπεζών είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι θύματα των τραπεζών. Ναι, ναι. Ναι. Ο κόσμος, ο λαϊκός, ο απλός, ο ωραίος, ο κοινός θνητός, ο Έλληνας πολίτης. Πώς τον βλέπεις, γιατί δεν αντιδράει σε όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Σου είπα τώρα και μέσα από την τηλεόραση υπρωτίζουν τον κόσμο. Πώς θα αντιδράσουνε. Κάποτε δεν υπήρχε τηλεόραση και ο κόσμος έπαιρνε τα όπλα και προχωρούσε και έκαναν πόλεμο. Τώρα τι πόλεμο να κάνεις. Με ποιο να πολεμήσεις. Με τον αόρατο εχθρό. Ο αόρατος εχθρός είναι μέσα στα σπίτια μας. Ναι. Για τις υποψηφιότητες μας, τώρα... Μας πολιορκούν από πολλές μεριές. Δεν αφήνουν κανέναν να πει την αλήθεια. Όλα τα κανάλια είναι πληρωμένα. Και μας σερβίρουν αυτά που θέλουν αυτοί. Ψέματα. Και βλέπω τώρα τελευταία δεν λένε και για τις πυρκαγιές. Δεν τις δείχνουν τις πυρκαγιές τώρα που γίνονται. Ναι, ναι, ναι. Δείχνουν αυτά που θέλουν να δείξουν. Τα κρύβουνε. Ναι. Τα κρύβουνε, ναι. Τα κρύβουν γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτοί ευθύνονται πίσω από τις πυρκαγιές. Πίσω από τις πλημμύρες, από αυτά που γίνονται τα τελευταία τώρα, που γίνονται αυτές οι πλημμύρες, οι απότομες, αυτοί κυβερνάνε τον καιρό. Τον κάνουν ό,τι θέλουν τον καιρό. Και αυτή τη σκόνη τώρα που έρχεται, αυτοί μας στέλνουν. Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση όμως. Αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να ενημερώνει, θα έπρεπε να είναι οργανωμένη, θα έπρεπε να έχει σχέδιο. Τώρα βλέπεις κάτι ανθρώπους, ας μην βλέπεις τον Αυτιά. Κατεβαίνει ο Αυτιάς, λέει τώρα ευρωβουλευτής, να πάει στην Ευρώπη να κάνει τι ο Αυτιάς. Αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να φύγει να εξαφανιστεί. Και ο Αυτιάς έχει μεγάλα αυτιά και θέλουν κούρεμα. Έχουνε λοιπόν... Θα πάει να μας κάνει τι, να σου πω, τι θα πάει να κάνει ο Αυτιάς στην Ευρώπη, δεν μου λες. Τι έκανε, δηλαδή, το μόνο που έκανε τρομάζει τους Έλληνες, τίποτα άλλο δεν κάνει. Η Ελεονόρα Μελέτη... Μην περιμένετε τίποτα. Σας το λέω εγώ. Εμένα μου κάνανε μια πρόταση και δεν δέχτηκα. Oh. Αλλά κακώς δεν δέχτηκα. Έπρεπε να δεχτώ να πάρω εκείνο να τους κάνω άνω κάτω. Πού, ποιος, από ποιον ήρθε η πρόταση? Από τον Ορθόδοξο Συναγερμό. Να κατεβείς υποψήφια για την Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή θεωρείς ότι έπρεπε να κατέβεις υποψήφια για ευρωβουλευτής. Έπρεπε να κατέβω, ναι. Τι θα έκανες, ας πούμε, το πρώτο βήμα που θα έκανες στην Ευρώπη, ποιο θα ήτανε? Θα πήγαινα μέσα και θα τους τραγούδαγα. Δεν θα με τρελάνεις, ρε, θα με τρελάνεις. Θα τους έριγνες ένα τραγούδι, δηλαδή. Καλά, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι καλό θα τους έκανες. Ποιο τραγουδάκι θα τους έλεγες όμως? Μπήκα τα γύρια στο Μαντρίδο, τους έλεγα.
Δεν το πιστεύω αυτό που ζω μεσημεριάτικα. Είσαι φοβερή. Μπήκανε όντως τα γίδια στο Μαντρί. Είναι πολλά τα γίδια στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και κάτι ακόμα. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, ειλικρινά μέσα από την καρδιά σου, σε ποια πόλη θα ήθελες αυτή τη στιγμή να πας να τραγουδείς. Ποια θα ήταν η επόμενη πόλη και ποια πόλη έχεις ζήσει τις πιο ωραίες στιγμές σαν τραγουδίστρια. Έχω ζήσει ωραίες στιγμές στο Αγρίνιο, στο Λοκαρνανία. Θα ήθελα να πάω τώρα στο Καρπενήσι να τραγουδήσω. Βέβαια τώρα κάνει και ψυχρούλα ακόμα, δεν είναι για... Αλλά παντού, παντού μ' αρέσουν οι πόλεις, όλες οι πόλεις μ' αρέσουν. Στην Καρδίτσα θα να πάω. Στην Καρδίτσα, ωραία η Καρδίτσα. Ναι. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη όχι. Δεν σου κάνει Θεσσαλονίκη, δεν μας θες. Και στη Θεσσαλονίκη, και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας αγαπάς. Αλλά σας αγαπώ, σας αγαπώ. Σας αγαπώ και σας θέλω. Αλλά δεν έρχεσαι. Δεν έρχομαι, δεν έτυχε. Με πήρε κάποιος τηλέφωνο, με ξαναπήρανε, αλλά δεν έτυχε να κλείσω κάτι σίγουρο. Εντάξει, άμα συμβεί κάτι θα μας ενημερώσει. Τώρα θέλω να σε πω λίγο. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεσαι, μήπως είδες τον ουρανό στην Αθήνα που έχει γίνει πορτοκαλί όλος. Αυτή την αφρικανική σκόνη. Ναι, με τα χημικά που ρίχνουν. Χημικά είναι. Γιατί έχει λέει και μέταλλα μέσα και με μαγνήτη λέει... αναγνωρίζουν ότι έχει μέταλλα. Τραβιούνται τα μέταλλα. Του λέω πάνε να μας τελειώσουν, αλλά δεν μπορούν. Γιατί δεν μπορούν. Πάνε να μας τελειώσουν. Γιατί δεν μπορούν. Γιατί δεν μπορούν, γιατί έχουμε το Θεό. Έχουμε μαζί μας το Θεό. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μαζί μας το Θεό και για σαν χώρα και σαν λαός, αλλά τη στιγμή αυτή να η δημόσια υγεία... Είναι κατεστραμμένη η ΕΦΗ, πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Και ο Υπουργός Υγείας... Αυτό που βάλανε τώρα, έβαλε τον Άδωνη, το Γεωργιάδη, αυτό το γουρούνι, αυτό το τέρας, αυτό τον ελεηνό που πούλεγε βιβλία ο αχαήρευτος και βγήκε να φτιάξει την υγεία. Ποια υγεία να φτιάξει. Τον έβαλαν εξεπίτηδες να την αποτελειώσει την υγεία. Δεν έχει καμία σχέση με την υγεία αρχικά άνθρωπο. Αυτός ο γουρούν άνθρωπος. Είπανε λέει ότι θα μας βάζουν φυλακή όπως τους βρίζουν. Ας έρθουν να με βάλουν φυλακή. Ας έρθουν τα τομάρια. Εδώ θα τους βρίζω μια ζωή. Καλά κάνεις. Εύη, και όχι μόνο αυτόν. Όποιος δεν κάθεται καλά θα τον βρίζω. Καλά κάνεις. Δώσε πόνο. Την ώρα όμως που άνθρωποι πεθαίνουν εκτός μέθα, αυτός λέει πήγε για τένις. Το παλιωτόμαρο. Το παλιωτόμαρο που να το βρει από το Θεό, Παναγία μου. Έκανε τα κατάστρεψε όλα. Ό,τι φτιάξανε και χτίσανε οι άνθρωποι, οι άλλοι καλοί, τα κρέμισε αυτό το τομάρι όλα. Αλλά δεν είναι μόνος του. Πίσω αρχηγός είναι πάντα ο Μητσοτάκης. Αυτός ευθύνεται για όλα δηλαδή. Αυτός, ναι. Και μην ξεγελέστε. Μην σας ξεγελάει τίποτα. Ο αίτιος της καταστάσεως και αυτής της κατάστασης που βρισκόμαστε είναι ο Μητσοτάκης και η παλιουπαρέα του. Σωστό. Βλέπω πολλούς νέους να φεύγουν στο εξωτερικό όμως. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αδειάσει. Τα χωριά είναι άδεια. Τι γίνεται. Αυτό θέλουνε. Αυτό θέλουν. Γι' αυτό ρίξαν το νερό, την πλημμύρα στη Θεσσαλία. Να διώξουν τους Θεσσαλιώτες. Να φέρουν άλλους μέσα. Γι' αυτό τα κάνανε όλα. Αυτοί τα κάνουν. Τον καιρό αυτοί τον κυβερνάνε. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε. Και πάρτε τους με τις πέτρες. Τώρα φτωχοποιούν τον λαό και τον αναγκάζουν λέει να δουλεύει και 6 μέρες, μπορεί και 7 στα 7 να χρειαστεί. Μέχρι ο γιος μου σκέφτεται να φύγει. Μου λέει σε αυτό το μπουρδελοκράτος, μου λέει θα κάτσω εγώ. Θα παίρνω μου λέει 500 ευρώ και 600. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι... Θα φύγει το παιδί μου, θα τον τελειώσω όλον. Όλους θα τους τελειώσω. Δεν είναι τώρα, πρέπει να δώσουν κίνητρο στην νεολαία, να κάνουν και οικογένειες, δεν κάνουν και οικογένειες, δεν κάνουν και παιδιά, ρε Σιέφη. Πού να κάνω παιδιά, δεν βλέπεις τι γίνεται, με τι καρδιά να κάνω παιδιά. Δεν βγαίνουνε πέρα. Η ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, άλλο τέρας αυτό. Άλλο τέρας. Το ρεύμα, άλλο τέρας. Αυτά που έπρεπε να είναι τα υλικά, τα αγαθά, η βενζίνη, τα διόδια, φτάσανε στο Θεό
Γι' αυτό δεν υπάρχει ψυχή να περνάω, μόνη μου περνάω και γυρίζω. Πολύ ακρίβεια, πολύ ακρίβεια. Πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει και να τους πατήσει κάτω. Πώς θα το κάνει όμως αυτό? Δεν ξέρω, πρέπει να ξυπνήσουν. Μυαλό έχουνε. Έλα, σε αφήνω τώρα. Περίμενε, έχω να ρωτήσω κάποια ακόμα πράγματα και θα κλείσουμε. Δώσε μου 5 λεπτά. Θέλω να μου πεις αρχικά την άποψή σου για την Eurovision. Δεν μου είπες το σημαντικότερο. Α, την Eurovision. Γι' αυτό δεν θα μου μιλήσει. Η Eurovision πλέον, να πούμε, δεν είναι διαγωνισμός. Εκεί πέρα γίνεται της πόπης και των ομοφυλόφιλων. Αλλά τουλάχιστον ένα σχόλιο να έχουμε για το τραγούδι. Κοίταξε, δεν υπάρχει διαγωνισμός για την Eurovision. Βάζουν αυτό που θέλουν αυτοί. Και γι' αυτό δεν πάμε και καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει ποικιλία τραγουδιών για να διαλέξει ο κόσμος όπως διαλέγανε πριν μερικά χρόνια και διαλέγανε το καλύτερο και είχαμε καλή θέση. Ναι. Εμένα αυτό το τραγούδι προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι ένα στατικό τραγούδι, δεν έχει νόημα, καθόλου δεν μου αρέσει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν μου αρέσει εμένα, δεν αρέσει και σε πολύ κόσμο. Δεν αρέσει και σε πολύ κόσμο, ναι. Κοίτα, επειδή βλέπω τώρα τα μηνύματα που στέλνουν ακροατές, μιλάμε, έχουμε μηνύματα πάρα πολλά. Σ' αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Έλα, λέει Καρπενήσι, να τα σπάσουμε όλα, Θόδη. Έτσι λένε. Άλλοι λένε, ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Η Εφη, η τεράστια, μιλάμε για... Μας έφτιαξες, δώσε εσύ άμα μπορείς ένα τραγούδι για το λαό. Έχει χαζέψει, λέει ο κόσμος. Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου. Με πολύ το αφιερώνω σε όλους τους κρατές σου, με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εφη, πραγματικά ψυχοθεραπεία είσαι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Γεια καλό σου, μεσημέρι. Γεια. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Τεράστια, Εφη Θόδη! Αφού γλέντια θέλετε, γλέντια θα έχετε, ρε. Θα είπε έξω από τα δόντια η Εφάρα. Ουντού μας κάνει ο Μητσοτάκης. Μωρό μου έλα. Το ότι την κάνανε και πρόταση να κατέβει υποψήφια ευρωβουλευτής. Μωθούμε. Δεν με ρίχνει από τα σύννεφα, βρε χαϊβάνια. Με τα παλιά. Αυτιάς τι είναι, καλύτερος είναι. Η μελέτη. Τουλάχιστον η Θόδη το λέει. Αν πάω στη Βουλή θα τους πω ένα τραγούδι. Μες στην Ευρώπη το πρώτο πράγμα που θα έκανα να τους έλεγα ένα τραγούδι, το είπε η γυναίκα. Γλυκά γλυκά τα φιλιά σου, γλυκά γλυκά τα φιλιά σου, γλυκά και η όμορφιά σου, γλυκά και η όμορφιά σου. Να σου πω κάτι, αντικειμενικά, εγώ την Εφη την αγαπώ. Με την Εφη Θόδη έχω χορέψει τραγούδια, με τα τραγούδια της έχω χορέψει, έχω γλεντήσει, έχω απολαύσει στιγμές, με έχει βγάλει ωραίες στιγμές η Θόδη. Δεν είπε και κάτι κακό, την αλήθεια είπε. Τα λέει έξω από τα δόντια η Θόδη, δεν μασάει. Δεν μασάει η Θόδη. Τρίτη ώρα
θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιερονιμάκη από την Κρήτη. Να ακούσουμε τι έχει να πει και ο άνθρωπος εκεί πέρα από την Κρήτη, ο οποίος και αυτός τα λέει έξω από τα δόντια. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές, γλετζέδες. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Για τα πανηγύρια είμαστε. Τι περιμένατε? Ήθελες κανένα καλεσμένο εσύ να σου πει τώρα τι έγινε, να σου πει τι έκανε, τι θα συμβεί αύριο, αν το Ισραήλ θα ρίξει βόμβες? Ρε θοδάρα θα έχετε εδώ, θόδι. Να λέει ότι είναι παλιωτόμαρα. Να λέει ότι ο αυτιάς έχει μεγάλα αυτιά και πρέπει να τα κουρέψει. Τέτοια θέλω. Έτσι βάρα βάρα. Κόδι κάθε μέρα θέλει κανονικά. Να μας τρελαίνει, να μας τρελαίνει. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Την κάνανε πρόταση να κατέβει υποψήφια, ρε παιδιά. Θέλω να κλάψω με λιγμούς, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Γρηγόριος? Καλησπέρα. Λοιπόν, γνήσια Ελληνίδα, γνήσια πατριώτισσα. Έχει αντιληφθεί τα πάντα, έχει καταλάβει ποιοι μισούν την Ελλάδα. Εκτιμώ το χαρακτήρα της και... Και μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα στο TikTok της κατεβάσανε ένα βίντεο που κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι σκότωσε τη μητέρα του από παρενέργειες εμβολίων. Τι να πω. Και της το κατεβάσανε αυθημερών το βίντεο. Γρηγόρη, να της ρωτούσες αυτό, να μιλούσε για το βίντεο για τη μητέρα της Θόδη που πέθανε από παρενέργεια. Τώρα εντάξει, κλείσαμε, δεν μπορείτε ξαναπάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Έλα, από τον Αρχάγγελο είμαι ο φίλος. Γεια σου ρε φλαράκι μου, εκεί στον Αρχάγγελο. Να σε καλά. Τι ακριβώς έγινε, φύγανε με το χρυσό ή γύρισανε πάλι? Τίποτα, ησυχία, ένα χρόνο και ένα μήνα, τίποτα. Τίποτα, αυτό καλό, θετικό αυτό. Ναι, έγινε, ναι. Ρε φλαράκι, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από τα Τέμπη όλη η Ελλάδα τους έβριζε. Μόνο μετά από τα Τέμπη και πριν τα Τέμπη. Είναι πολλά τα σκάνδαλα. Δεν ξεκίνησε το κακό από τα Τέμπη, να το ξέρεις. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή το μέγεθος της προδοσίας είναι πάρα πολύ μεγάλο στην πατρίδα μας. Σωστό. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Υγεία να έχεις. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα, αδερφέ, καλησπέρα. Θόδωρος από Κρήτη. Να σου ζητήσω συγγνώμη για χθες. Τι έγινε, τι κάναμε χθες? Όχι, εγώ θα σου ζητήσω. Που κάποια πράγματα δεν τα είπα σωστά. Για ποιο λόγο, δεν θέλω συγγνώμες εγώ. Τι έγινε, τι είπες? Εγώ είμαι αντρικός φίλε και ζητώ συγγνώμη. Για ποιο λόγο όμως, εξήγησέ μου, να καταλάβω. Όσον αφορά για το θέμα της λαμπαδιδρομίας για τους καρνάβαλους που πήραν την Δάδα. Λοιπόν, είναι απαράδεκτη, αλλά τι περιμένεις τώρα, τι περιμένεις από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πώς θα έχει ισοπεδώσει όλα? Να σεβαστούν αυτή την ιερή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων? Να σου πω κάτι άλλο, αδερφέ μου. Πήγαινε να κάνεις ένα ρεπορτάζ, να δεις που έχουν ισοπεδώσει όλο τον Άγιο Κοσμά, όλο το Ολυμπιακά έργα, και ψάχνουν να βρουν οι αθλητές. Αυτό να δεις πόσο άσχημο είναι. Και ψάχνουν να βρουν προπονητήριο να ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους. Και πάνε από εδώ και από εκεί. Εκεί να δεις τι γίνεται. Τους τα έχουν ισοπεδώσει όλα, γιατί η δουλειά μου είναι προς παραλία μεριά. Και περνάω και τα βλέπω. Δεν έχουν, όχι γήπεδο δεν έχει μείνει. Για να κάνουν τα έργα του συγκεκριμένου Tower, θα κάνουν εκεί για μερικούς και μερικούς και όχι για το λαό. Για μερικούς και μερικούς είναι αυτό το πράγμα. Και οι αθλητές δεν έχουν χώρο να προπονηθούν, αδερφέ. Θα τους ένοιαζε η λαμπαδιδομία. Πάμε τώρα τη Μιχαήλου. Τι σχέση έχει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πρώτα απ' όλα, άμα δεις τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων, θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Τα ισοπεδώσω, το καταλαβαίνεις. Ο Άγιος Κοσμάς δεν υπάρχει πια. Πηγαίνουν όλοι οι αθλητές, κάνουν προπόνηση. Δεν υπάρχει. Πού να πάνε οι αθλητές? Λοιπόν, και μου δέτε τώρα τη Μιχαηλίδου, τον άλλο τον Ταβερνιάρη, τον Σκινά και τον άλλο της Μπακογιάννη ή τον Βρούτσι. Άντε τώρα με το Μένιο να πάει, κάνουν μαζί λαμπαϊδρομία να πούμε. Με το Φουρτιώτη. Που δεν σέβονται τίποτα. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Αυτό, και μπράβο, συγχαρητήρια για την Εύφη Θόδη που λέει αλήθειες και για τον κάμπο που είπε. Επίτες έχουν κάνει όλα για να φύγει ο κόσμος. Να σε καλά, Γρηγόρη, αδερφέ μου. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Γρηγόρη μου,
θέλω να πω κάτι το οποίο αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες που έπεσε αυτός ο άνθρωπος από πάνω από το Λευκό Πύργο. Λοιπόν, και προχωρώ και λέω ότι όπως τα κανάλια αυτά που ξέρουμε τα μεγάλα κάθονται και ασχολούνται ποια γέννησε, τι φορούσε και πολλά εσώψυχά τους, λοιπόν, και τους βγάζουν και στις εκπομπές και λένε πώς ξεκινήσαν και πώς καταλήξαν και να κάνουν μια έρευνα. Λοιπόν, δεν είναι φυσικά το πρώτο συμβάν. Έχουν πέσει και από μπαλκόνια άνθρωποι πολλοί. Αλλά και αυτό τώρα εγώ εστιάζομαι σε αυτό, από το Λευκό Πύργο. Δεν έχουμε δει συχνά κάτι τέτοιο φαινόμενο από το Λευκό Πύργο. Ας πιάσουν και ας ερευνήσουν να το βγάλουν στη δημοσιότητα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αυτός, τι προβλήματα είχε, χρωστούσε, τι έκανε και να τα δημοσιεύσουν. Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος έφυγε από εκεί πάνω και έπεσε κάτω και έμεινε για και έξω που λέμε. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, Γρηγόρη μου, να ερευνήσουν και να δημοσιεύσουν. Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ. Να μαθαίνονται αυτά. Γεια σου, αδερφέ μου, υγεία να είσαι καλά. Παρακαλώ στον επόμενο. Πολύ καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Πού και πού σε στέλνω ένα μήνυμα, εγώ είμαι αυτός που σου λέω, θέλω κάθε μέρα να λες καλά να πάθουμε. Εγώ είμαι αυτός ο τρόπος που σε στέλνω κάθε μέρα. Μου αρέσει που το λες κάθε μέρα, αλλά στο στέλνω κι εγώ. Καλά να πάθετε, δεν λες. Μου αρέσει που το λες. Μα δεν τους λυπάμαι. Γιατί να τους λυπηθώ. Δεν κατάλαβα. Μπράβο. Δεν γίνεται πρώτα να κάνεις τα λάθη και μετά να κλαψουρίζεις. Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρεις γιατί σε πήρα, Γρηγόρη. Τι ήθελα να σου πω. Τι πιστεύω εγώ τι κάνει, όχι αυτή η κυβέρνηση, τι κάνουν τα τελευταία 40 χρόνια όλα τα κόμματα. Όσο περισσότερα σκάνδαλα έχεις, τόσο καλύτερο είναι. Κάποτε λέγαμε ήταν η δεύτερη γυναικοκτονία, παράδειγμα, η τέταρτη, η πέμπτη, πλέον μετράμε. Όχι. Από τα σκάνδαλα μπορούμε να μετρήσουμε. Όχι. Όσο περισσότερο, τόσο ο κόσμος χάνεται. Δεν ξέρεις από πού να σταθείς. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλέον παιχνίδι. Μπορούμε να βγάζουμε κάθε μέρα σκάνδαλα. Και τι έγινε. Τα ξεχνάει ο κόσμος. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Κάθε μέρα. Έτσι, έτσι είναι, φίλοι μου. Φίλοι έτσι μου, δεν είναι. Το μόνο που έρευνα, δεν έχω δει πολιτήριο... Το μόνο πολιτήριο που δεν έχω δει στην Ελλάδα, ειλικρινά, είναι ο ήλιος. Και ο αέρας. Το οξυγόνο. Το οξυγόνο μας, ναι. Δηλαδή ο ήλιος που βγαίνει, που τον έχουμε εμείς, και το οξυγόνο μας. Αν δούμε και ακόμα, εκεί... ακόμα και το ταξίδι το κοστολογούν αν σκεφτείς με τα διόδια. Αυτό σκεφτόμουν σήμερα το πρωί. Πέρασα από τα διόδια και βλέπω μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει τα ψηλά του, προσπαθεί από εδώ, ψάχνει από εκεί, τέλος πάντων την έβγαλε την άκρη, τα έδωσε. Και σκεφτόμουν και έλεγα, πω ρε αδερφέ, κάποιοι που ζορίζονται αρκετά μπορεί να θέλουν να πάνε από έναν νομό στον άλλο να και εξαιτίας των διόδιων να μην μπορούνε. Εννοείται. Να πας να δεις τον μπαμπά σου, τη μαμά σου. Ναι, και να πρέπει να πας στο πάνε να δώσεις 2,40 και στο γύρνα 2,40. Μπράβο. 5 ευρώ πάμε δηλαδή σε... να πας να δεις τον πατέρα σου. Εγώ, Γρηγόρη, έχω 3 παιδιά. Τους μαθαίνω από τώρα και τους λέω, δεν θα φύγετε ποτέ από τον τόπο σας. Θα φύγουν αυτοί. Τους το περνάω μέσα τους, ότι εμείς θα μείνουμε εδώ. Αυτοί θα φύγουν. Αυτό πρέπει να δείξουμε στα παιδιά μας. Και από τόσο μικρά που είναι, μικρά, τέλος πάντων, είναι παιδιά λυκείου και γυμνασίου. Τους λέω ότι ο μπαμπάς χρωστάει το σπίτι, 80 χιλιάρικα, και κάποια στιγμή μπορεί να μας το πάρουν. Αλλά αυτοί χρωστάνε 450 εκατομμύρια και όλα πάνε καλά. Τα παιδιά πρέπει να τα μιλάμε κάθε μέρα. Και όχι να τα χαϊδεύουμε τα αυτιά και να τα δίνουμε το κινητό, δεν είναι μόνο έτσι. Και άσε μας να πιούμε το χαπέ μας. Okay. Θα τα μιλάς κάθε μέρα τα παιδιά. Και τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Εκεί στηριζόμαστε. Σωστό. Να είσαι καλά. Σε κάθε μέρα θέλω να σε ακούω. Να είσαι γερός, αδερφέ. Μάρα, αδερφέ, δεν λυπάμαστε κανέναν. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Κανένα. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Εμένα ρωτάς άμα είσαι εσύ. Εσύ είσαι. Έχω να ρωτήσω το διπλανό. Δεν μου λες. Άκουσα για τα 643.000 Αυστραλιανά δολάρια που στείλαν από την Αυστραλία στην Αρχιεπισκοπή για την Εύβοια. Αυτά τα, αυτά τα λεφτά πού πήγαν, έχουν εξαφανιστεί. Δεν ακούγεται τίποτα για αυτά τα χρήματα. Το ξέρεις αυτό. Γιατί έμαθες εσύ που πήγα το 1 δισεκατομμύριο. Δεν έμαθα τίποτα, ούτε εγώ ούτε κανείς. Δεν μαθαίνουν πλέον τίποτα. Αυτά τουλάχιστον τα στείλανε μάλλον οι Έλληνες από εκεί. Και έχουν εξαφανιστεί και παίρνουν συνέχεια και ρωτάνε τα λεφτά τα πήρε η Εύβοια. Αρχιεπίσκοπε, τα έδωσε στην Εύβοια τα λεφτά. Και ένα άλλο θέμα, ρε φίλε, να πούμε. Αυτός ο Αντώνης που τον ρίξανε στη θάλασσα, αυτό το παλικάρι και τον επνίξανε.
Έχει βγει κάτι. Κάναν τίποτα για αυτή τη δουλειά. Τίποτα, τίποτα. Κανένα δεν τιμωρήθηκε. Εδώ δεν τιμωρήθηκε καν η αστυνομική. Για όλα τα, ναι, ναι. Κανένα δεν τιμωρείται, αδερφέ. Άμα ανήκει στο δημόσιο, άμα είσαι με το σύστημα, όλα καλά. Άμα είσαι κοινό θνητό, μέσα. Μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε Κασελάκη φύλακα. Έκανε στρατιωτική του με τη ξυφολόγηση στη μέση, είναι μη φοβάστε. Και είναι και ο Αυτιάς που θα μπει στην Ευρώπη. Η Θόδη λέει ο Αυτιάς έχει μεγάλα αυτιά και θέλουν κούρεμα. Όχι, αυτά είναι πολλά σκουλαρίκια πάνω, πολλά σκουλαρίκια. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, αδελφέ μου, γεια σου, παρακαλώ στον επόμενο. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Ο Γιάννης είμαι από το Πάικο. Έλα, ρε Γιάννη. Λοιπόν, συνέχισε να τους τα ρίχνεις έτσι, γουστάρω πάρα πολύ και σε παρακολουθώ κάθε μέρα. Βάρα! Κάθε μέρα. Βάρα. Απλά δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, χαμός γίνεται. Όσο για τον κύριο Γκαλιάνο, θα το πω έτσι απλά όπως το αισθάνομαι. Έπρεπε να φτάσει το αυγό στον κόλο του για να καταλάβει τι συμβαίνει. Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή δεν βλέπουν αυτοί, δεν τριγυρνά την Ελλάδα, δεν βλέπουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έπρεπε στην πόρτα του να έρθει για να το καταλάβουν και να μας βγαίνει να μας καλαψουρίζεται. Τι μας μας κλαίει τώρα στην ώρα και να τον λυπηθούμε. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι, δεν ήξερε, έμαθε από έτσι, δεν έτσι. Τουλάχιστον να σε έμαθε, αν έμαθε. Αν έχει μυαλό να μάθει, γιατί αφού ανήκει εκεί πέρα, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι μυαλό δεν έχει καθόλου. Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Έγινε, Γρηγόρη. Συνέχισε έτσι να του τα ρίχνει, να του τα χώνει και κουστάρω πάρα πολύ. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, σε ευχαριστώ. Και σε παρακολουθώ κάθε μέρα. Βάρα, λελέητα. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Σέρες. Γεια σου, αδερφέ. Ήθελα να πω για αυτού που αυτοκτονούν. Αν αντί να αυτοκτονούν, αναγνωρίζανε το πρόβλημά τους και αυτούς που τους φέρανε σε αυτή την κατάσταση και αντιδρούσαν όπως αντέδρασε ο άλλος στην Κοζάνη, ίσως πολλά γκρόβερ, όπως λες και εσύ, να είχαν σφίξει και να μην ήμασταν σε αυτή την ασυδοσία που είμαστε τώρα, ειδικά όσον αφορά το δημόσιο τομέα. Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ. Γεια σου, αδερφέ. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Μπορείτε να μου πείτε εσείς σαν άνθρωπος έγκριτος και δημοσιογράφος το εξής. Ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Ναι, ό,τι είστε. Για την υπόθεση του Αγίου Κοσμά που λαιλατίστηκε από ποιους. Ποιοι νομίζετε εσείς, ποιοι ξέρετε εσείς αν είστε στην υπόθεση μέσα έπρεπε να καταφύγουν στη δικαιοσύνη με μηνύσεις και γιατί. Το να ξεσπάμε στο Γρηγόρη είναι εύκολο. Τα λέμε στο Γρηγόρη. Και αυτοί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Εσείς ξέρετε ποιοι έπρεπε αυτή τη στιγμή να καταφύγουν δικαστικά, σύλλογοι, αθλητικοί, ξέρω κι εγώ, υπουργεία, αστυνομίες, δικαστές, εισαγγελείς. Ποιοι έπρεπε να καταφύγουν σε κανονική νομική διαδικασία. Άκουσε με λίγο, αδερφέ. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι μες στο θέμα. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο όμως Νεότητος του Αγίου Κοσμά θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για να μπορεί να αθλείται ο κόσμος. Ναι, αυτά, το ξέρουμε. Αυτά τα κέντρα, ότι αυτός ο κύριος ο οποίος κατηγόρησε και είπε και τα λοιπά, συμφωνώ μαζί του, ότι ο Άγιος Κοσμάς έχει καταστραφεί. Τα λεφτά τα Ολυμπιακά τα οποία τα πληρώσαμε εμείς. Ωραία, θες να τα πεις εσύ ή να τα πω εγώ. Όχι, δεν ξέρω, λέω αν ξέρετε. Πάω να μιλήσω και δεν με αφήνει. Ναι. Πήγα, ξεκίνησα να σου πω. Ωραία. Αυτό το κέντρο, ποιος το συντηρεί? Για πες μου εσύ, δεν το συντηρεί η περιφέρεια? Άρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή κατηγορούμε ευθέως την περιφέρεια. Βέβαια. Ωραία. Θεωρητικά και... Όχι, καθόλου θεωρητικά. Δεν θα έπρεπε να το συντηρούνε. Είναι Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι αυτό? Ένας επώνυμος, ένας ανώνυμος, μία απλή μήνυση θα μπορούσε να κάνει αντί να ξεσπάνε στον Γρηγόρη. Ωραία, αφού δεν θες να ξεσπάνε στον Γρηγόρη, γιατί δεν κάνεις εσύ μία μήνυση? Εγώ τώρα για πρώτη φορά το άκουσα και θέλω να ναι, πω στη διαδικασία. Ναι, συγγνώμη λίγο, βγαίνεις και αναρωτιέσαι γιατί ναι. Κάποιος δεν κάνει μία μήνυση και σε ρωτάω εγώ, εσύ γιατί δεν κάνεις μήνυση? Σου λέω τώρα που το έμαθα και θα κοιτάξω να κάνω. Ωραία, εφόσον το κάνεις εσύ είμαστε καλυμμένοι. Όταν είμαι από Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να πάω να κατέβω, να τραβήξω φωτογραφίες. Να. Δηλαδή κανένας εισαγγελέας, κανένα υπουργείο, κανένας αθλητικός σύλλογος. Έλα να σε πω, έχεις Θεσσαλονίκη κέντρα τα οποία είναι παρατημένα. Γιατί δεν έκανες μήνυση?
Πού είναι αυτά τα παρατημένα, για πείτε μου. Το Καφτατζόγλιο μόνο να δεις την κατάσταση, είναι να καταλάβεις. Το Καφτατζόγλιο είναι μια χαρά. Τώρα, μια χαρά, ας είναι. Μια χαρά, ναι, είναι το Καφτατζόγλιο. Για πάρε, ναι, μέσα να δεις τα αποδυτήρια που είναι πλημμυρισμένα από τα νερά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διοίκηση η οποία πρέπει να βάλει δυο, να καθαρίζουν τα νερά. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχεις. Γεια σου. Μια ζωή οι άλλοι να κάνουνε. Γιατί δεν κάνει κανένας, γιατί δεν κάνει κανένας ή γιατί δεν κάνεις. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Κάνεις λίγο κάτι καλά, αντίλαλο. Κάνει χαμήλο σέμε από μέσα, γιατί κάνουμε λίγο έτσι ένα ήχο περίεργο. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Θέλω να είσαι καλά και να έχεις υπομονή. Πάμε. Άκου λίγο. Όσον αφορά τον Γαλιάνο, είναι η συνέχεια της ιστορίας που δεν κατάλαβε καν ο ίδιος ότι ανήκει στην ίδια ιστορία με τη συμπεριφορά του, με την ταινία του Μαυρογιαλούρου. Αυτός πίστευε ότι επειδή είναι του κόμματος, όλα τα πάντα θα λειτουργήσουν. Αλλά δεν είναι έτσι. Σε ένα κατεστραμμένο κράτος, ακόμα και αν είσαι του κόμματος, Γαλιάνε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για τον πατέρα σου να τον σώσει. Πάρ' το χαμπάρι. Καταστρέψατε τόσο πολύ αυτή τη χώρα, ούτε καν του κόμματος τους ανθρώπους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Κατάλαβες τι είπα. Γιατί να υπάρχει διάκριση, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, δεν κατάλαβες. Ειρωνικά το λέω. Ειρωνικά το λέω. Ναι, αλλά κανονικά δεν πρέπει να έχει διάκριση. Φυσικά, φυσικά. Αλλά αυτός έτσι νόμιζε. Ότι επειδή λοιπόν είναι της Νέας Δημοκρατίας μεγάλος στέλεχος, βουλευτής τέλος πάντων, ο πατέρας του έχει σωθεί. Δεν είναι έτσι για τα πράγματα. Λόγο... Σωστό, γι' αυτό τον λόγο είπε κιόλας. Ότι α, θα σας κάνω, θα σας δράνω. Φυσικά, εκεί θα κατέληγα. Εκεί θα κατέληγα, Γρηγόρη. Στο τέλος έκανε και απειλές. Μπορεί ο μέσος Έλληνας, όταν ο πατέρας του δικό μου, ο δικός σου φεύγει τζάμπα από αξίες, να αρχίσει τις απειλές στο σύστημα. Δεν μπορεί. Αυτός μπορεί. Αλλά έχει ξεχάσει και έχει ξεφύγει και από το μέτρο. Τέλος πάντων, αυτούς ψηφίζουμε, αυτούς δικαιούμαστε να έχουμε. Όσο για τη Θόδη. Μ' ακούς? Σε ακούω. Όσο για τη Θόδη, εγώ θα έλεγα ότι καθόλου ποινικό και καθόλου σατυρικό δεν είναι το ότι θα την έκαναν πρόταση ή να πολιτευτεί, όχι. Τέτοιοι λαϊκοί άνθρωποι που όμως μέσα τους έχουν καθαρή την αίσθηση του δικαίου και της ηθικής, είναι πολύ πιο χρήσιμοι από τους χλιμίτζουρες με τα κουστούμια και τις δημόσιες σχέσεις που απλά υπηρετούν τον κομματάρχη και τα συμφέροντα εταιριών στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πολύ καλύτεροι και πολύ καλύτερα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού. Καλημέρα από μένα. Περίμενε, περίμενε λίγο, περίμενε. Γιατί, ναι, γιατί θέλω να πω κάτι, να προσθέσω κάτι. Ακούω τόση ώρα. Ο κύριος αυτός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Γαλιανός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν είχε κάνει μια πολύ σημαντική δήλωση. Την ανέφερα εγώ στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά πολύ συντονιστήκατε πιο μετά, γι' αυτό θα την επαναλάβω. Ναι. Τι είχε δηλώσει λοιπόν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Γαλιανός? Ότι αν υπάρχουν, στο παρελθόν, αν υπάρχουν, λέει, διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αυτό είχε πει. Και τώρα έρχεται να μας πει τι. Ότι παρακαλάει να μπει σε ΜΕΘ ο πατέρας του. Κάποιος λόγος θα υπάρχει που είναι εκτός. Και αυτός ο λόγος έχει ονοματεπώνυμο. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που επί πανδημίας άφησε 30.000 ανθρώπους μόνους τους στο νοσοκομείο να πεθάνουνε. Είναι έτσι. Σε είναι ευχαριστώ. Έτσι. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, Γρηγόρη. Γεια σου. Δεν μας τρελάνουνε. Τα είπαμε την πρώτη ώρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει, γιατί τόσο καιρό δεν είχε χτυπήσει στη δική του πόρτα το πρόβλημα, το ότι αρκετές οικογένειες χάσανε ανθρώπους που αγαπάνε χωρίς καν να τους δούνε για μία τελευταία φορά. Χωρίς καν να μπορούν να πάνε στην κηδεία. Γιατί ήταν, λέει, το επιτρεπτό όριο 5 άτομα. Τώρα ξύπνησε ο Γαλιανός. Που πήγε ο πατέρας του στη θέση αυτή να. Και παλεύει για τη ζωή του. Και μιλάει τώρα για τη δημόσια υγεία. Πώς δεν μπορείς και μιλάς για τη δημόσια υγεία, ενώ στηρίζεις, είσαι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Μια Νέα Δημοκρατία που τελειώνει τη δημόσια υγεία. Είσαι συνένοχος. Είσαι συνένοχος, ό,τι και να πεις, είσαι συνένοχος. Ξύπνησες τώρα, να πούμε, μετά από πόσο καιρό, γιατί ήρθε το αυγό, όπως είπε και ο άλλος, το δικό σου το να μην πω τι. Και παριστάνεις τώρα ότι αγωνίζεσαι για τη δημόσια υγεία. Άσε μας, ρε αδερφέ, τώρα. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Λοιπόν,
Όσον αφορά τον κύριο Γαλιάνο που είπε, που έκανε τη δήλωση, εγώ πιστεύω ότι κάποιο δάκο έχει φάβο, κάτι γίνεται δηλαδή. Δεν μπορεί τυχαία ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να βγει και να κατηγορήσει το ίδιο το κόμμα. Εγώ το βλέπω λίγο παράξενο και αντίθετα. Μα τι γίνεται ρε φίλε, ο πατέρας του δεν είναι καλά. Συνάντησε για πρώτη φορά τη δημόσια υγεία, αυτό έγινε. Ναι, αλλά δεν μπορεί ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να βγει τώρα ξαφνικά και να κατηγορήσει το ίδιο το κόμμα. Δεν νομίζω ότι έχει τη δύναμη να το κάνει. Ρε φίλε, πιστεύω ότι είναι λίγο στημένο το εργαλείο. Ποιο στημένο, ρε. Ο πατέρας του πήγε στο νοσοκομείο, δεν βρέθηκε μεθ να μπει για να σωθεί. Ναι. Και συνάντησε το πρόβλημα ο άνθρωπος αυτός. Και τώρα που συνάντησε το πρόβλημα, μετά από όσο καιρό βγαίνει και κλαίει στην κάμερα. Τι στημένο, ρε φίλε. Κλαίει ο άνθρωπος στην κάμερα. Τι στημένο. Κλαίει, ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι φτιαχτό όλο αυτό. Για κάποιο λόγο γίνεται. Όχι, άστο και παρεμβάλλεις και τις σκέψεις των άλλων. Καλό μεσημέρι. Τι στιτό. Κλαίει ο άνθρωπος στην κάμερα και λέει: μακάρι να σωθεί ο πατέρας μου και θα δούνε τι θα πάθουν αυτοί που κατέστρεψαν τη δημόσια υγεία. Μη βλέπουμε φαντάσματα. Μη βλέπουμε φαντάσματα. Απλά ήρθε στη θέση του απλού Έλληνα πολίτη ο συγκεκριμένος. Και ας είναι βουλευτής. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι. Ζει κύριε Σοφέρα των δυνάμεων. Δίχρονε και 56. Τώρα τι θες να πεις, με δεν δουλεύεις. Ναι, τώρα και σε τι να κάνω. Και 56 όμως δεν μπορούμε τώρα να καθυστερήσουμε πολύ. Έχεις ένα λεπτό. Ένα λεπτό, δύο λεπτά μωρέ, εντάξει. Άντε δύο. Λέει ο κύριος μας τι το όφελος αν κάποιος πίστη έχει, λέει, δεν έχει έργα, λέει. Μήπως δίνεται η πίστη να το σώσει, λέει. Πίστη άνευ έργο νεκρά εστί. Δεν μπορεί να σωθεί άνθρωπος μόνο την πίστη. Δεν πάει να μετακινήσει τον όλυμπο και τον πετεβάλλει. Περίμενε, περίμενε, γιατί εσύ τώρα είσαι εδώ κατάλληλος για να ρωτήσω κάτι και θα πάω μετά σε δελτίο ειδήσεων. Το Ευαγγέλιο, εντάξει, κράτα το πούμε αύριο. Άκου να σε πω λίγο. Βγήκε αυτός ο Καλιανός που είναι και το θέμα μας, για να μην αλλάξουμε θέμα, για να κλείσουμε σωστά την ώρα. Ο Καλιανός και τι λέει. Αν υπάρχει Θεός και σώσει τον πατέρα μου, λέει, θα τους κάνω και θα τους ουράνω. Ο άνθρωπος που είναι συνυπεύθυνος με το κόμμα του για την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Και λέω εγώ, πρώτα απ' όλα, δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα τα λάθη το συγκεκριμένος. Γιατί αν τα έχει αναγνωρίσει, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Άμα κάποιος δεν έχει αναγνωρίσει τα λάθη του, υπάρχει περίπτωση να δεχθεί από το Θεό τη βοήθεια? Μα πρώτα πρέπει αυτός να βοηθήσει τον εαυτό του. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω τα κρύφια του Θεού, αλλά ότι τον έλεγξε σωστά, τον έλεγξε σωστά εσύ. Ότι είναι υποκρισία να μην κάνουμε τίποτα για το χώρο της υγείας και όταν έχουμε το ζόρι εμείς να απαιτούμε διάφορα πράγματα. Τον έλεγξες πολύ σωστά. Αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω τα κρύφια του Θεού, αν μετανοήσει, αν θα το συγχωρέσει. Δεν μπορώ να πάρω θέση, δηλαδή, σίγουρα να πω ότι είναι υποκριτής και πάει στην κόλαση. Δεν μπορώ να το πω, ας πούμε, αυτό. Δεν είπα ότι θα πάει στην κόλαση. Είπα ότι πρώτα πρέπει να παραδεχθεί τα λάθη του, μετανοήσει και μετά θα ζητήσει βοήθεια από το Θεό. Εντάξει, αυτή είναι η σωστή σειρά. Αλλά τώρα που έχει το ζόρι, το ζητάει το Θεό. Θέλει, δεν θέλει, το ζητάει. Ναι. Έχει το ζόρι. Έτσι. Σε ευχαριστώ, Δίχρονε. Άντε τα λέμε κράτα αύριο. Το, δεν έχω χρόνο. Μη με πεις τώρα ότι σε κόβω. Και 58 όχι, πρέπει να πάω σε δελτίο. Αύριο θα μου δώσει λίγο χρόνο παραπάνω. Εντάξει, αύριο λίγο χρόνο παραπάνω. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, αδερφούλη μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου. Για να πάμε τρίτη ώρα και στον κύριο Ιρωνημάκη στην Κρήτη, ο οποίος και αυτός θέλει να πει πολλά πράγματα. Θέλω να το ρωτήσω και για τους S300 που θέλουν να στείλουν στην Ουκρανία, να δούμε τι έχει να πει. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Ακούσαμε την Εφηθόδη το πρώτο ημίωρο να λέει ότι ο Αυτιάς έχει μεγάλα αυτιά και πρέπει να του τα κουρέψουμε. Την ακούσαμε να λέει ότι έγινε πρόταση να κατέβει υποψήφια με κόμμα για την Ευρωβουλή. Την κάνανε πρόταση να κατέβει υποψήφια. Τρελαθούμε τελείως. Και επίσης είπε ότι ο Άδωνης είναι παλιωτόμαρο, δεν το υιοθετούμε. Και ότι ο Μητσοτάκης μας κάνει βουντού. Μας κάνει, λέει, βουντού. Ακούσαμε πολλά πράγματα από τη Θόδη. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Επανέρχομαι, από τον Κωνσταντίνο Τουτσίδη, επανέρχομαι την τρίτη ώρα με Ιερονημάκη και Μπαχαρικά Αβράμογλου το τελευταίο τέταρτο για να μας ενημερώσουν, να μάθουμε λίγο καλύτερα τη φύση. Δεν φεύγει κανένας. Χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε. Δώστε ρε χρήμα στο λαό να κάνει παιδιά, να έχουμε μέλλον. Χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε, μαν. Δώσε ρε Θόδη θεά, δώσε. Θα βάλουμε στεφάνι στον Αηγιάννη. Χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε, μαν, ολιό μου.
πως θα βάλουμε στεφάνι στον Αϊγιάννη. Δύο χρόνια το καημένο με έχει σαραβωνιασμένο. Τρίτον δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Τρίτον δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Δύο χρόνια το καημένο. Αϊδόνι, Θόδη, αϊδόνι. Τρίτον δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Τρίτον δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Ορίστε καρά, τι θα μαγειρεύω Μανολιό μου, με αγάπη ποιος περνάει όταν πεινάει. Παπουλίδη, με τη λίρα το παίζεις αυτό το τραγούδι. Δύο χρόνια το καημένο. Μαθαίνεις τίποτα εκεί στη Νεάπολη, τζάμπα πας. Μιασμένο, τρίτο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Τρίτο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Δύο χρόνια το καημένο με έχει σαραβωνιασμένο. Τρίτο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Τρίτο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Κλαίει το κλαρίνο Κώστα, κλαίει. Δύο χρόνια το καημένο με έχει σαραβωνιασμένο. Τρίτο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Τρίτο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα πλέξω. Τρίτο δεν θα αντέξω. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή του. Τη μέση οδό. Ακριβώς. Ούτε πολλά ούτε καθόλου. Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας. Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή. Ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει. Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι? Ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε? Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα. Όχι. Στους πολιτικούς. Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα,
Να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε. Α, θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα. Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς. Δεν πειράζει. Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός. Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους. Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης? Τι να του πω. Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιερονιμάκη. Καλησπέρα, κύριε Ιερονιμάκη. Χαιρετάμε την ελεύθερη ελληνική φωνή. Γεια σας, τι κάνετε? Ας τα λέμε, εντάξει. Όλος ο κόσμος απλώς περιμένει κάτι καλύτερο, αλλά δεν κάνει τίποτα από μόνος του. Ναι. Είναι καιρός, νομίζω, ότι ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι αν δεν ενωθεί να αντιπαλέψει κάτι το οποίο είναι μαζικό μέσα στη Βουλή, εκτός λίγων εξαιρέσεων, ότι δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να βρει κάτι το οποίο θα του διευκολύνει τη ζωή για καλύτερη αυτού και τα παιδιά του. Κύριε Ιερονιμάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μαθαίνουμε τώρα από γερμανικό κανάλι, το οποίο αναμετέδιδε μια είδηση, ότι η Ελλάδα ενέκρινε να αποστείλει τα Patriot και τους S-300 στην Ουκρανία. Αν το κάνει αυτό, μας αφήνει κυριολεκτικά γυμνούς στο Αιγαίο. Ποια είναι η δική σας άποψη? Εγώ θα πω για να καταλάβει κάτι ο ελληνικός λαός. Όταν υπηρετούσα συνατοϊκές βάσεις, άκουγα προϊσταμένους, άκουγα ανθρώπους που γνωρίζουν τις καταστάσεις, ότι κάθε κράτος για την ασφάλειά του πρέπει να εφοδιάζεται με κανονικά διαφορετικά οπλικά συστήματα. Και ένα παραπάνω, τη σημερινή εποχή, τα οποία είναι όλα ηλεκτρονικά, πρέπει να έχουμε πολεμικά είτε συστήματα από διαφορετικά κράτη. Είναι μεγάλο λάθος να παίρνουμε μόνο από τη μια μάζα, τα οποία εγώ κατά τη γνώμη μου αγοράζομαι πράγματα συνέχεια από τους Αμερικανούς, είναι σαν να τα διαθέτουμε στο ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ τα χειρίζεται κατάλληλα. Δεν μπορούμε, είναι ηλεκτρονικά, τα οποία ελέγχονται. Αυτοί που εκδίδουν τα ηλεκτρονικά οπλικά συστήματα, είναι εύκολο και τα ελέγχουν. Αλλά είναι πολύ εύκολο να χάσεις ένα πόλεμο όταν έχεις μονομερή οπλικά συστήματα από ένα κράτος. Είσαι πλήρη ελεγχόμενος. Άρα τότε που εδόθηκαν S-300 στην Ελλάδα, ήταν αυτό το σχέδιο εφαρμόζονταν. Να έχουμε διαφορετικά οπλικά συστήματα για να αντιμετωπίσουμε διαφορετικούς εχθρούς. Αυτή είναι η έννοια των οπλικών συστημάτων για μένα. Είναι ηλεκτρονικά και ελέγχονται. Δεν θέλουν λοιπόν το ΝΑΤΟ τους S-300, πιστεύω, δεν τους θέλουν διότι δεν τους ελέγχουν πώς να τους χρησιμοποιήσουν. Αλλά όταν τους ρωτήσεις σε μια διένεξη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος ποιο μέρος θα πάρετε, δεν πιστεύω, εγώ προσωπικά από ό,τι έχω δει, δεν πιστεύω ότι θα πάρουν το μέρος της Ελλάδος. Έτσι πιστεύω εγώ.
Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη φάση πρέπει να υπολογίζουμε ότι έχουμε έναν γείτονα ο οποίος θέλει το Αιγαίο. Μας κουνάει και το δάχτυλο για τις Κυκλάδες τώρα τελευταία. Μας κούνησε και το δάχτυλο ο Ερντογάν. Θεωρώ ότι μιας και ήσασταν στις αυτές τις νατοϊκές βάσεις, σίγουρα θα γνωρίζετε και θα μπορείτε να προβλέψετε για το τι πρόκειται να γίνει. Θεωρείτε ότι ο Μητσοτάκης έχει συμφωνήσει να παραδώσει το Αιγαίο? Μπορώ να έτσι λίγο να γελάσω, διότι πιστεύω ότι δεν έχουμε σοβαρούς ανθρώπους να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ανάλογες. Απαλαιότερα γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί έδιναν πάντοτε το πρώτο ενδιαφέρον στις τουρκικές βάσεις, διότι όπως παραδείγματος χάρη το Incirlik είναι βάσεις ανεφοδιασμού πυρηνικών, τα οποία θέλει να τις χρησιμοποιεί πάντοτε εναντίον του μοναδικού εχθρού, τον οποίο έτσι νομίζει η Αμερική, είναι η Ρωσία. Αυτά λοιπόν εμάς πρέπει να μας έχουν προβληματίσει εδώ και χρόνια. Αυτοί που έχουν την ευθύνη των βάσεων και την ευθύνη των ατοικών και των άτομων, μπορώ να πω, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι σε διενέξεις τέτοιες δεν πιστεύω ότι θα είμαστε όφελοι με τον ΝΑΤΟ. Δεν το πιστεύω. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Κύπρου, το τι γινόταν. Εδώ λοιπόν είναι ένα δύσκολο θέμα. Εγώ όμως, κύριε Σερέτη, θα επισημάνω ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι. Αποφασίζει ένα άτομο για όλα τα θέματα. Έχω επανειλημμένο αναφερθεί ότι παραβιάζουν και το Σύνταγμα το σημερινό και τον τρόπο της δημοκρατίας στην οποία υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, εφόσον η χώρα μας λένε ότι είναι σε εμπόλεμο κατάσταση, γνωρίζω, από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να πάρει απόφαση η ολομέλεια της Βουλής μαζί με το ΚΙΣΕΑ, και το οποίο να γνωρίζουμε ποια άτομα υπογράφουν και να μας πούνε με ποιον πόλεμο, πού έχουμε ανοίξει πόλεμο και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός. Διότι αυτά μας λένε. Δεύτερο, πρέπει να ξέρουμε από το ΚΙΣΕΑ ποιοι ανώτεροι αξιωματικοί συμμετέχουν και μας λένε ότι πρέπει να δώσουμε πυρομαχικά, ποιοι τα εγκρίνουν. Αυτά είναι από τα σοβαρότερα πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα μας, διότι την ευθύνη του ελέγχου αυτών των πραγμάτων που μας θέτουν σε κίνδυνο είτε όχι, την έχει όλη η αντιπολίτευση, η οποία έπρεπε να ζητάει το λόγο κάθε δεύτερη εβδομάδα σε ειδικό μέρο μέσα στη Βουλή και να ζητήσουν γραπτές ευθύνες που μας εντάσσουν σε πόλεμο, στη τάδε, γιατί μας εντάσσουν εκεί. Δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός τίποτα και το θεωρώ ότι είναι ευθύνη της αντιπολιτεύσεως που έχει το λόγο συνεργασίας σε θέματα εθνικής αμήνης. Και να μας πούνε λοιπόν αυτοί, διότι πρέπει να κρατούνται πρακτικά. Τι από όλα αυτά συμβαίνει? Δεν γνωρίζει κανένας. Άμα δεν τα γνωρίζουμε λοιπόν αυτά, πώς θα δώσουμε ευθύνες την άλλη μέρα στη Βουλή, στα κόμματα, ποιοι αποφάσισαν να μας εντάξουν σε ένα πόλεμο προς Ανατολάς, προς την Παλαιστίνη δηλαδή, και προς Βόρεια? Ποιος ενέκρινε αυτό, βάσει τίνος, και ποια είναι τα ωφέλη? Τα ωφέλη, κύριε Σερέτη, δεν μας έχουν πει μέχρι τώρα. Γιατί δεν θέτουν θέμα το δικό μας ΚΙΣΕΑ μαζί με τους πολιτικούς, ότι κύριε, εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος από την Ουκρανία ή από την Παλαιστίνη, λύσετε μας το Κυπριακό, εξασφαλίσετε μας το Αιγαίο και τα σύνορα και βλέπουμε μετά με ποιον τρόπο θα βοηθήσουμε. Δεν θέτουν κανένα τέτοιο θέμα. Κανονικά θα έπρεπε να βγει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κεραπετρίτης, και να πει: παιδιά, ακούστε να δείτε, δεν παίζει κανένας με την Ελλάδα, ούτε η Αλβανία, ούτε τα Σκόπια, ούτε η Βουλγαρία, ούτε η Τουρκία, ούτε κανένας. Αυτά είναι τα όρια, αυτά είναι τα σύνορα και δεν αλλάζουμε άποψη. Το Αιγαίο είναι ελληνικό, η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική, η Κύπρος είναι ελληνική, όλα είναι ελληνικά. Αφήστε τον πρόλογο, Κυθράκη, και μη σου πω και η Μικρά Ασία θα έπρεπε να λένε. Θα έπρεπε να διεκδικούμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα οποία πρέπει δημόσια να λέγονται, να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, να ενθαρρυνθεί, να σηκώσει το ανάστημα με τον τρόπο το οποίο τα κάνουν μουλοχτά. Κάθε πρωί, κάθε δύο μέρες βγαίνει και κάτι ήδη έχουμε κάνει προχωρημένο. Έτσι αποδιοργανώνουν και αποθαρρύνουν τον ελληνικό λαό, και αυτό πιστεύω είναι το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης, ώστε να υποταχθούν όλοι οι λαοί. Και ένα παραπάνω η χώρα μας, που έχει μεγαλύτερους κινδύνους στα σύνορα γύρω από την Ελλάδα.
Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράττεται τώρα από την Ολομέλεια της Βουλής και από το Κησέα, το οποίο πρέπει να απαιτεί από τους πολιτικούς ότι εμείς ως στρατιωτικοί αυτό και αυτό και αυτό δεν το δεχόμαστε. Δεν έχουμε δει σε τέτοιους κινδύνους να ξεκαθαρίζουν κάποιες θέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα όπλα, τα οπλικά συστήματα, κύριε Σερέτη. Είναι πολύ επικίνδυνο να έχουμε μόνο από μία χώρα να αγοράζουμε όπλα. Έτσι το άκουγα εγώ παλαιότερα και έτσι από πολλούς σοβαρούς στρατιωτικούς. Άρα τι κάνουμε τώρα, σε ποια χέρια ανήκουμε, ποιος μας κατευθύνει, τι είναι. Αυτό πρέπει ο ελληνικός λαός να το μάθει και ευθύνη αυτούν είναι όλη η αντιπολίτευση μέσα της Βουλής. Κατά τα άλλα μας λένε καθημερινά ότι εμείς καταργούμε και υπονομεύουμε τη δημοκρατία. Την δημοκρατία την υπονομεύουν αυτοί, κύριε Σερέτη, διότι το μοναδικό όργανο που αποφασίζει για τέτοια θέματα είναι η Ολομέλεια της Βουλής και το ΚΙΣΕΑ και το οποίο δεν βλέπουμε να παίρνει αποφάσεις. Αφήνουν λοιπόν τον ένα να παίρνει μόνος του αποφάσεις. Αν αυτό δεν θεωρείται παραβίαση και υπονόμευση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αυτό το οποίο σήμερα οι πενήσονται το έχουν, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και δημοκρατία. Πλέον υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο κόβει και ράβει. Δεν είδατε ακόμα και με την Ολυμπιακή Φλόγα. Διεκδίκησαν τώρα θέση οι πολιτικοί για να κουβαλήσουν την Ολυμπιακή Φλόγα και αφήσαν να παίξουν Ολυμπιονίκες. Αυτό τι δείχνει ακριβώς. Αυτό κάνουν του εσχάτου είδους πολιτικοί, μικροπολιτικοί, τα οποία εγώ κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι προωθούν μόνο συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης. Προβάλλουν μόνο εκείνους οι οποίοι υποτάσσονται. Θυμούμαστε τι γινόταν με ανθρώπους πρώτης κατηγορίας στο τένις, σε διάφορους που δεν τους φύνανε αν δεν εμβολιαστούν να συμμετέχουν σε αγώνες. Δηλαδή εδώ τρελαινόμαστε τώρα. Και έρχονται το ίδιο τώρα γίνεται, θα το πω για να μην το ξεχάσω, ότι άρχισε από σήμερα νομίζω να ζητάνε ηλεκτρονική εγγραφή από το Λύκειο για την επόμενη χρονιά στα σχολεία. Και αυτά, ξέρετε, πάνε διαμέσου του Gov. Γιατί το κάνει? Έχει κάμια έννοια το σχολείο? Το σχολείο πήγαινε ο γονέας, έκανε την εγγραφή για τον επόμενο χρόνο και τέλος. Τώρα διαμέσου του Gov για να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνει σε κάτι στοιχεία τα οποία είναι προσωπικά δεδομένα. Σε τι νοσέρια πάνε? Ποια είναι εκείνη η αντιπολίτευστη βουλή που πρέπει να ελέγχει καθημερινά σε όλα τα θέματα αυτά τα οποία ο Έλληνας πολίτης φοβάται τα προσωπικά του δεδομένα? Φοβάται να μπει στο νοσοκομείο, φοβάται να πάει σε μια υπηρεσία να ζητήσει κάτι. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Ποιοι είναι υπεύθυνοι πλέον? Δεν μας λένε. Λοιπόν, αυτό το θέμα λοιπόν, το θέμα της εγγραφής, εγώ πιστεύω κύριε Σερέτη θα επεκτηθεί σε όλα τα σχολεία. Και θα σας πω λοιπόν και κάτι το οποίο το έχω ενεργοποιήσει, εγώ το έχω ενεργήσει μια διαδικασία, οι οποίοι υπάρχουν παιδιά τα οποία οι οικογένειες τους έχουν συνεργασία με κάποιους από το Άγιο Όρος ή με κελιώτες και των οποίων δεν θέλουν να πάρουν το λεγόμενο ΆΜΚΑ. Έγινε μια προσπάθεια πριν 6 χρόνια ότι δεν μπορούν να εγγραφούν γιατί είναι ηλεκτρονικές οι εγγραφές πλέον χωρίς το ΆΜΚΑ, είναι το υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να... Τι χρειάζεται το ΆΜΚΑ σε μια εγγραφή σε ένα παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο? Τι χρειάζεται? Δεν τα αφήνανε να εγγραφούμε και κάναμε αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας και τότε το Υπουργείο Παιδείας, θα το πω, ότι ήταν ο κύριος Φίλης, Υπουργός Παιδείας και το οποίο είπε ότι είναι κρίμα τα παιδιά να μην εγγραφούν εφόσον περάσανε στο πανεπιστήμιο και έκανε μια διαδικασία τα οποία επέτρεψε. Τώρα λοιπόν τα ίδια παιδιά αυτά, είναι 15 περίπου σε όλη την Ελλάδα, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν πρακτική, διότι η πρακτική την οποία χρειάζεται να κάνουν πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ΆΜΚΑ και το ΑΦΜΗ. Κάτι το οποίο τα παιδιά αρνούνται να πάρουν το ΆΜΚΑ για θρησκευτικούς λόγους, δεν γνωρίζω. Δεν ήρθε ακόμα απάντηση με σκοπό να έχουν τα παιδιά αυτά τελειώσει το πανεπιστήμιο, να θέλουν να πάρουν, να κάνουν την πρακτική για να πάρουν το πανεπιστήμιο. Και το αυτό δεν δίδει απάντηση. Δεν δίδει το Υπουργείο Παιδείας απάντηση. Αλλά ζητάει μόνο να έχει
τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί και τα οποία είναι προσωπικά δεδομένα και δεν γνωρίζουμε πώς. Αυτά τα θέματα, γιατί η αντιπολίτευση τα παρακάμπτει, δεν τα βλέπει. Εμείς παρακαλούμε από τη μεριά του Παγκρίτου Συλλόγου οι αιτήσεις ηλεκτρονικές, επειδή δεν γνωρίζουμε πού πάνε τα προσωπικά δεδομένα, να γίνονται χειρόγραφες προς το σχολείο. Και ας αρνηθούν λοιπόν οι υπεύθυνοι του κάθε σχολείου να κάνουν την εγγραφή του. Τι δουλειά έχει τα ηλεκτρονικά αυτά που ζητάει το ΓΟΒ να τα παραδώσουμε στο σχολιάρχη ή διαμέσου του ΓΟΒ να γνωρίζουν από μικρά παιδιά όλα του τα στοιχεία. Για ποιο λόγο, για μια εγγραφή? Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να μην τα καταγγείλουμε. Είναι πολύ προσωπικά και τα οποία δεν βλέπουμε να δίνει και πολύ σημασία. Και τι έγινε? Όχι, εγώ πιστεύω ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα πάνε σε ένα γενικό συσσωρευτή, το οποίο από ό,τι ακούγεται είναι στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, αλλά κάπου τα διοχετεύουν για την παγκοσμιοποίηση. Και τα οποία είναι δυνατόν ο κάθε ένας που ελέγχει αυτά να είναι έρμιος του ενός που δεν γνωρίζουμε τι άνθρωπος είναι, από πού προέρχεται και τι πιστεύει. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για το πρόσημο, διότι έχει πολύ ασχοληθεί το θέμα του προστίμου άνω των 60 ετών. Ευγήκε ο νόμος τελικά, ο οποίος προς το παρόν προβλέπει ότι μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει το πρόστιμο, ενώ έχει αποφευθεί ότι είναι μη νόμιμο αυτό το πρόστιμο, μόνο αυτούς θα παραγραφεί. Αυτό δεν ξέρω το νόμο, ποιοι τον κάνανε, λες και είναι το κάνανε κάποιο τσαρλατάνι. Ο νόμος, όταν ένα πρόστιμο διαγράφεται, διαγράφεται στο όλο του τη διαδικασία. Διότι ξέρετε τι έχει γίνει, κύριε Σερέτη, πολλοί από τους συνανθρώπους μας έχουν καταγγείλει και μας έχουν αναφέρει ότι εμάς μας το παρακρατήσανε διότι είχα επιστροφή φόρου και μας παρακρατήσανε κατευθείαν το πρόστιμο. Είναι δυνατόν με τέτοιες προσιρότητες να βγάζουν νόμο για την διαγραφή του προστίμου χωρίς να έχουν ενημερώσει μέχρι τώρα τις ΔΟΗ, τις αντίστοιχες ΔΟΗ με εγκυκλίους να διευκρινίζουν ότι και αυτοί που παρακρατήθηκαν θα επιστραφούν? Γιατί μιλάμε για ηλικιωμένους που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες, κύριε Σερέτη, να πάρουν... Ναι, κύριε Ρονιμάκη, συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν αντιδράει. Τα προβλήματα τα συζητάμε, τα προβλήματα τα αναλύουμε και σας ακούω τώρα με μεγάλη προσοχή και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά όταν βλέπεις ότι στο Ηράκλειο, γιατί είστε και πρόεδρος Παγκρίτιου Συλλόγου, όπως γνωρίζω. Ναι. Του Ηρακλείου συγκεκριμένα. Σωστά. Όταν βλέπουμε ότι στο Ηράκλειο η Νέα Δημοκρατία παίρνει τόσο μεγάλα ποσοστά, τότε τι συζητάμε τώρα? Ο κόσμος πρέπει να αλλάξει άποψη, πρέπει να αλλάξει μυαλά, πρέπει να αφήσει πίσω τον εγωισμό. Άμα το 46% πάει ψηφίζει αυτούς, είναι οι περισσότεροι συνένοχοι. Την πρώτη ευθύνη που φέρνει την εφέρνει πλέον ο λαός. Δεν έχει πλέον δικαιολογίες γιατί μου κάνουν αυτό και συμφωνώ απόλυτα, διότι σας παρακολουθώ και εγώ καθημερινά και είναι αυτή η σωστότερη άποψη. Δεν μπορείς κάθε μέρα να δικαιολογήσεις εδώ μετά το 1967. Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις ότι να ξέρεις είδε άλλη κυβέρνηση. Μα είδετε καμία κυβέρνηση να πει στο πρόγραμμα αυτό που λέει και να το εφαρμόσει ποτέ? Βρήκανε μόνο στους Σπαρτιάτες, παραδείγματος χάρη, να πούνε «Α, αυτοί δεν τήρησαν το λόγο τους, διότι άλλα λέγανε, άλλοι είναι» και τιμωρούνε, υποτίθεται. Ένα λεπτό. Οι Σπαρτιάτες σπάσανε σαν κόμμα και τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιδότηση. Κατά πόσο εσείς το θεωρείτε αυτό λογικό? Όταν κάποιος για μένα είναι ξεπουλημένος, δεν τα βρίσκω μετά μαζί του για να πάρω την επιδότηση, κύριε Ρονιμάκη. Πολύ σωστό, κατά αυτό το κατηγορώ αυτό και θα πω και γιατί τους κατηγορώ αυτό, όπως κατηγορούσα παλαιότερα και άλλα κόμματα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι που μπήκαν τελευταία στη Βουλή δεν μπήκαν από πατριωτισμό. Και κάτι ακόμα, γιατί σήμερα είχαμε ένα περιστατικό όπου ένας βουλευτής που εκλέχθηκε με τους Σπαρτιάτες σήκωσε χέρι και χτύπησε έναν άλλον βουλευτή. Κατά πόσο πρέπει να ανεχόμαστε τον τραμπουκισμό, τη βία, όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο και χτύπησε και μισόπλατα? Δεν ξέρω εκεί στην Κρήτη πώς το έχετε. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πάντως, οι αρσενικοί λέμε ότι όποιος χτύπαει μισόπλατα είναι άνανδρος.
Έτσι ισχύει και στην παλιά Κρήτη. Το λέω στην παλιά γιατί δεν μπορώ σαν να λέω ότι η Κρήτη μεταλλάχτηκε, κύριε Σερέτη. Δε, εγώ που γνώρισα την Κρήτη σε όλες τις κοινωνικές αλλαγές, δεν έχει ουδε μία σχέση η σημερινή Κρήτη με την Κρήτη πριν του 1990. Ουδε μία σχέση. Και ντρέπομαι, μπορώ να το πω, ντρέπομαι για τη στάση την οποία τηρεί μέχρι τώρα. Βέβαια. Και οι αγρότες οι οποίοι δεν στάθηκαν στο ύψος που έπρεπε να σταθούν. Και οι αγρότες. Δεν υπάρχει. Είναι όλοι εκπρόσωποι των κομμάτων, έχω λέει. Ναι, αλλά δεν γίνεται, κύριε Ρονιμάκη, να αλλάξει η Ελλάδα. Πρέπει να αφήσουν πίσω αυτά τα μυαλά για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα. Γιατί αλλιώς μένουμε στάσιμοι. Αυτό το όχι μόνο το επικροτώ, διότι ήμουν και εγώ συνδικαλιστής παλαιότερα. Ήμουν και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων του Νομού Ηρακλείου. Και γνωρίζω ότι όταν πήγα να κάνω κάτι για το καλό των σχολείων του αυτό, μου πέφτανε όλοι σχεδόν οι αριστεροί τότε γιατί το κάνω. Δηλαδή, παράδειγμα, μας είχαν δώσει πληροφορίες, λέω ένα παράδειγμα, μας είχαν δώσει πληροφορίες ότι αρχίζουν σιγά σιγά να ζώνουν, όπως λέμε, τα σχολεία για να προσπαθήσουν να δώσουν κάποια ναρκωτικά. Τότε λοιπόν έλαβα δράση και ζήτησα τη συνεργασία του λιμενικού και της αστυνομίας ότι να περνάει τουλάχιστον ένα αστυνομικό όργανο με τη μοτοσυκλέτα κάθε λίγο και λιγάκι, μια κάνει μία περασά μόνο όπως λέμε, για να φοβίζουν σαν να δείχνουν ότι ελέγχονται. Τι ήτανε να το κάνω. Μου πέσανε τότε, θυμάμαι, ως Ομοσπονδία όλοι οι αριστεροί ότι πάω να φέρω τη Χούντα πίσω, ότι πάω να φέρω δεν ξέρω και εγώ τι, διότι ζήτησα να προστατευτούν τα παιδιά μας από ιανδήποτε νέες ή λεγόμενες μοντέρνες ενέργειες πλέον των παιδιών. Τι ήτανε να το κάνω. Μου κάνανε καθημερινές προτάσεις μομφές. Αστυνομοκρατία λέει θα φέρω στη χώρα μας. Αυτά τα ακούσαμε ιδίως από αριστερές δυνάμεις. Τα παιδιά λέει είναι μεγάλα. Γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι φτάξανε σε ένα σημείο τα παιδιά να μην μπορεί ο δάσκαλος να αντιμιλήσει σε ένα παιδί, να μην μπορεί να κάνει το παιδί να πειθαρχήσει, διότι έχει το ελεύθερο, το παιδί είναι μεγάλο, το παιδί ξέρει τι λέει, το παιδί γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Άρα δεν πρέπει να του μιλάμε, μπορεί να σκοτώνει μέσα παιδιά, να παλεύει να κάνει, αλλά το παιδί είναι μεγάλο και ξέρει τι κάνει. Ας αυτή την κατάσταση φτάξαμε από ευθύνη πρώτον των γονέων και δεύτερον ορισμένων προοδευτικών δυνάμεων τάχα. Όπως έγινε και με το νόμο των ομοφυλοφίλων. Γιατί το θεωρούν πρόοδο. Καλά, εντάξει, ναι. Πώς γίνεται όμως αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε για πατρίδα, για θρησκεία, για οικογένεια την ώρα που έχουν υποστηρίξει το νομοσχέδιο των ομοφυλόφιλων, την ώρα που έχουν καταστρέψει τη δημόσια υγεία, την ώρα που έχουν πάει κόντρα σε κάθε χριστιανό ορθόδοξο, δεν έχουν σεβαστεί απολύτως τίποτα, δεν αντιδράσανε καν που την Αγιά Σοφιά την κάνανε τζαμί. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε για πατρίδα την ώρα που προσκυνάνε τον Τούρκο και θέλουν συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, δεν αντιδράνε που οι Αλβανοί διεκδικούν, δεν αντιδράνε στους Σκοπιανούς που διεκδικούν, δεν αντιδράνε σε τίποτα. Και δεν αντιδράνε όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Εγώ θα πω πάνω σε αυτό το νόμο περί ομοφυλοφίλων, ότι έχουν τρομερή ευθύνη για τη διάλυση του Ορθόδοξου Ελληνικού Δόγματος ειδικού σε Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί το λέω. Διότι κανονικά αυτή τη στιγμή ο νόμος αυτός προσβάλλει βάναυσα το Ευαγγέλιο του Ορθόδοξου Ελληνικού Δόγματος. Είναι ύβριση και βλαστημία όσοι το υπογράψανε. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να κάνουν αυτό που λέει και η Παλαιά και η Κοινή Διαθήκη, τον αφορεσμό. Όφυλα να φορεστούν αυτοί, έτσι λένε τα χαρτιά, εφόσον πιστεύουν, το οποίο δεν τηρείται από τη διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί λοιπόν το αδρανοποιούν τώρα και τους αποδέχονται ο Θεός αγαπάει όλους. Αβάνει δηλαδή τους υβριστές που υβρίζουν το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν το κάνουν στους μουσουλμάνους να δεις τι πρόκειται να γίνει. Μόνο δέχονται να μας λένε τώρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας είναι όλοι παιδιά του Θεού, τους αγαπάμε. Αγάπα, δεν λέει να μην τους αγαπάει. Αλλά αυτοί που υβρίζουν το Ευαγγέλιο διαμέσου αυτινού του νόμου, τι δουλειά έχουν να μπαίνουν μέσα να κοροϊδεύουν τόσο τον Χριστό όσο και τους εκπρόσωπους ή τους το πίμνιο των χριστιανών. Σαν να τους υβρίζουν, σου λέει εγώ υβρίζω το Ευαγγέλιο σου και εσύ με δέχεσαι. Αυτό συμβαίνει.
Γι' αυτό αρχίζει, πιστεύω, σιγά σιγά να αντιδράει πλέον λίγο εκεί φυσιολογικά οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Αυτό όμως δεν είναι τρόπος. Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας πρέπει να παραμείνουν πιστοί στις γραφές. Καλά, εάν ναι, εντάξει, πιστεύουν. Καλά, ναι, ναι, ναι. Με τον Ιερώνυμο εσείς περιμένετε αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αυτό είναι το θέμα. Αλλά εντάξει, το έχει αποδείξει ο άνθρωπος ότι δεν θέλει. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν θέλει να κρατήσει τίποτα. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως τον Ιερώνυμο και την Εκκλησία και ας ασχοληθούμε για άλλα δύο λεπτάκια, γιατί μετά θα πρέπει να πάω στην επιχείρηση Αβράμογλου. Να θέλω να μου πείτε κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη Καλιανό, ο οποίος βγήκε και έκλαιγε στην κάμερα, στο κινητό του, και έλεγε: ο πατέρας μου δεν βρήκε μεθ να μπει, και άμα τον αφήσετε να πεθάνει θα γίνει χαμός. Και πάει λέγοντας: επί πανδημίας, κύριε Ιερωνυμάκη, χάσανε τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μόνοι τους μέσα σε ένα κρεβάτι και δεν μπορούσε κανένας να τους επισκεφτεί. Άνθρωποι οι οποίοι στην κηδεία ήταν με 5 άτομα. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν υποψήφιο βουλευτή, έναν βουλευτή εκλεγμένο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγαίνει και μας λέει ότι η δημόσια υγεία δεν πάει καλά. Και πού ήταν τόσο καιρό και γιατί δεν παρετείται, αφού βλέπει ότι το κόμμα στο οποίο ανήκει καταστρέφει τη δημόσια υγεία. Έχει κατά πρώτο προσωπικές ευθύνες για όλα όσα έχουν υπογραφεί σε βάρος του ελληνικού λαού, διότι αν ένας ήθελε να είναι πατριώτης, όφιλε με τον πρώτη διαδικασία κατά του ελληνικού λαού με ενδήποτε νόμο να παραιτηθεί, να μην υπηρετήσει τέτοια κόμματα ή τέτοια βουλή. Ένα είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ αργά, όπως λέμε, για να κλαίει, διότι έπρεπε να κάνει μία αυτοκριτική στον εαυτό του και με πολύ σοβαρή ευθύνη να πει, έστω και αυτό τώρα που δοκιμάζεται ο ίδιος, να πει την αλήθεια τι συμβαίνει με τα πρωτόκολλα θανάτου, έστω και τώρα να πει κάτι την αλήθεια για να μάθει ο ελληνικός λαός. Εγώ πιστεύω και κάτι άλλο. Θα το βάλω και αυτό μέσα, διότι από ό,τι έμαθα, ότι δεν υπέγραψε εις το νόμο που δημιουργήθηκε το ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Και ξέρετε, αυτοί που είναι παγκοσμιοποιητές εκδικούνται από τη μια. Είναι και ένα θέμα αυτό. Αλλά την αυτοκριτική να την κάνει στον εαυτό του για τα δεινά του ελληνικού λαού είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάνω πάρα πολύ, κύριε Ιερωνυμάκη. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα για τα Τέμπη. Τι? Επειδή γνωρίζω παλιά, όταν ήμουν στο ΝΑΤΟ, ότι παίζει μεγάλη σημασία η φήμη και ο κόσμος όταν αντιδράει μαζικά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην Ελλάδα ότι οι άνθρωποι εκείνοι των Τεμπών, στον πόνο τους απάνω, εμάζεψαν περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια υπογραφές. Και βλέπω ότι σκοπίμως εκπρόσωποι των κομμάτων υποβαθμίζουν το θέμα αυτό. Για μένα είναι δημοψήφισμα, για ό,τι γνωρίζω στο εξωτερικό τότε, ότι ένα τέτοιο με τέτοιες υπογραφές ήπρεπε αμέσως η Βουλή να συνέρθει και να ασχολείται μόνο μέχρι τη λύση του προβλήματος για αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι η Βουλή αυτή γράφει σκόπιμα στα παλιά των υποδημάτων, συγγνώμη για το πεζό λόγο που βαίνουμε, αυτό το πόνο των ανθρώπων αυτινών και υποβαθμίζει το 1,5 εκατομμύριο ως δημοψήφισμα να συλληφθούν οι υπεύθυνοι και να δώσει δικαιοσύνη επιτέλους πάνω στον πόνο των παιδιών. Ιδάλλως αυτή η προσβολή του 1,5 εκατομμυρίου αντανακλάται στους ίδιους τους ανθρώπους που υποφέρουν. Είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, είναι με το ίδιο εξίσου έγκλημα όταν παραβιάσαν το δημοψήφισμα επί Τσίπρα, την οποία έκθεσαν τον ελληνικό λαό παγκοσμίως, ότι δεν υπακούει παρά μόνο η γνώμη, είναι υπάκουη η γνώμη του ενός και όχι η γνώμη των απλών ανθρώπων που στο σύνολό τους είπαν όχι τότε στο Τσίπρα. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιερωνυμάκη. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
FM 103,6. Η Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4 είπαμε. Ακούσατε τον κύριο Ερωνημάκη. Και πάμε κατευθείαν εδέσεις 9. Την επιχείρηση Αβράμογλου, Μπαχαρικά και Βότανα. Καλησπέρα κυρία Μίνα. Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά εσύ? Πολύ καλά και εγώ, σας άρεσε το τριαντάφυλλο? Τέλειο, μυρωδάτο. Φοβερό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας ποιο είναι, ριζάρι? Είναι το ριζάρι. Το ριζάρι. Το επέλεξα και λόγω των ημερών, επειδή πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα δεις είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βοτανάκι, ναι, το οποίο βοηθάει τις νοικοκυρές τώρα τη Μεγάλη Πέμπτη να βάψουν και τα βουλάκια τους με αυτό, φυτικά. Κολυμπάμε σιγά σιγά στα βαθιά. Ξεκινήσαμε με μέντα, με ρίγανη, με αυτά που ξέραμε. Το ριζάρι τώρα μου ήρθε από τον ουρανό. Δεν ξέρω τι είναι, τίποτα. Το ριζάρι τώρα θα το μάθουμε λοιπόν, για κάποιους που δεν το γνωρίζουν. Το ριζάρι ή αλλιώς αλιζάρι ή κεμπογιά είναι ένας αυτοφυής άμνος. Το επίσημο όνομά του είναι ερυθρόδανο. Το πήρε λόγω του ότι βγάζει ένα κόκκινο χρώμα, όπου και με αυτό βάφουμε τα αυγουλάκια. Είναι ένα φυτό της οικογένειας των ρουβιειδών και περιλαμβάνει περίπου 40 είδη. Μπορεί να φτάσει και το 1,5 μέτρο. Το βρίσκουμε σχεδόν παντού. Είναι σαν θάμνος από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι? Ακριβώς, ναι. Θάμνος. Επειδή είπατε το βρίσκουμε παντού, πού το βρίσκουμε, δηλαδή πού φύεται και πώς το χρησιμοποιούμε? Φύεται στην Νότια Ευρώπη, στην Νοτιοδυτική Ασία, Αφρική και Αμερική. Κυρίως όμως προτιμάει να βγαίνει να φυτρώνει σε μέρη που έχουν πολύ άργυλο και σε υγρά εδάφη. Επίσης στην Ελλάδα το συναντάμε σε άγονες περιοχές και σε φράχτες. Κυρίως χρησιμοποιούμε τη ρίζα του φυτού και όχι όλο το φυτό, γιατί εκεί είναι όλη του η ουσία. Ποιες είναι όμως οι ουσίες και ποιες οι ιδιότητες της ρίζας ή του φυτού? Να αναφερθούμε λίγο ότι το φυτό ήταν πολύ χρήσιμο και στο παρελθόν, γιατί από τη ρίζα του παραγόταν μια κόκκινη χρωστική κατάλληλη για βαφή νημάτων. Η βαφή που προκύπτει από το ριζάρι έχει ένα κύριο συστατικό, την αλιζαρίνη. Η χρήση του ριζαριού φυσικά εγκαταλείφθηκε όταν ήρθε η χημική βιομηχανία, η οποία παρήγαγε και αυτή μια χημική ένωση της αλιζαρίνης, που ήταν συστατικό κατάλληλο ίδιο με την ρίζα, το χρώμα από το ριζάρι. Έχει όμως και φαρμακευτικές ιδιότητες. Περιέχει γλυκοζήτες, κυτρικό οξύ και άλλα οξέα, δεψικές και πυκτινικές ουσίες, καθώς και σάκχαρο, λεύκομα και λίγο λιπαρό έλαιο. Οι γλυκοζήτες, όπου προαναφέραμε, έχουν αντιφλογωστική και σπασμολυτική δράση, κυρίως για το ουροποιητικό σύστημα, και όταν αποβάλλονται από τον οργανισμό δίνουν μία έτσι ροδοκόκκινη χρειά στα ούρα. Α, λοιπόν, κάνει πάρα πολύ καλό στο ουροποιητικό σύστημα. Ακριβώς, ναι. Ναι, ωραία. Αυτά τα συστατικά όμως, τις ουσίες, τις ιδιότητες, με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε το ριζάρι? Υπάρχουν κάποια παράγωγα? Δεν θα το έλεγα ότι έχουμε παράγωγα. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε μόνο τη ρίζα ή και σε σκόνη ακόμα, το οποίο το φυτό αυτό συλλέγεται, το ριζωμά του, καθαρίζεται από το χώμα, πλένεται, ξεραίνεται σε πολύ καλά ριζόμενο μέρος και συνέχεια κονιορτοποιείται. Βράζουμε σε νερό και χρησιμοποιούμε για την βαφή νημάτων και υφασμάτων. Ακόμα και σήμερα κάποιοι το χρησιμοποιούν. Επίσης, βάζοντας και λίγο ξύδι μέσα και αλάτι, βοηθούν για τη στερέωση της βαφής, γι' αυτό και το προτιμάνε τώρα για να βάψουν τα αυγουλάκια τους οι νοικοκυρές με φυτικό τρόπο τη Μεγάλη Πέμπτη. Βράζουμε και όμως τις ρίζες, έτσι, όχι όλο το φυτό. Βράζουμε τις ρίζες και το χρώμα που μένει από το ριζάρι βάβουμε τα αυγά. Βεβαίως. Θέλει περίπου 70 γραμμάρια ριζάρι για 15-20 αυγουλάκια. Μια χαρά. Υπάρχει κάποια ιατρική αναφορά, κάποιες επιστημονικές μελέτες για όλο αυτό που είπαμε για το ουροποιητικό σύστημα και γενικά για τη χρήση του ριζαριού? Ναι, βεβαίως. Θα αναφερθούμε όλοι μας ότι υπάρχει και στην αρχαιότητα το ριζάρι από τον Διοσκουρίδη, από τον Θεόφραστο, τον Αιρέσιο, ο οποίο το αναφέρουν στα συγγράμματά τους ως ερυθρόδανο των βαφικών.
Ήταν γνωστό επίσης στην Αίγυπτο από την περίοδο των Φαραώ και τον 16ο και 17ο αιώνα καλλιεργούνταν για την παραγωγή της αλιζαρίνης, η οποία είναι και η βαφή των βαμβακερών υφασμάτων και νημάτων. Αλλά χρησιμοποιείται και στη ζωγραφική επίσης. Από την Ελλάδα μετά μεταδιαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη με μεγάλη επιτυχία εμπορικά. Επίσης να αναφέρουμε ότι έχουν γίνει κάποια πειράματα σε ζώα για τη χρήση του και είδαν ότι βοηθάει πάρα πολύ στην νεφρολιθίαση και τη χολολιθίαση, δηλαδή το σπάσιμο της πέτρας των νεφρών και της χολής, που είναι πολύ δύσκολο. Επίσης στην λαϊκή ιατρική το χρησιμοποιούν πίνοντας απέψιμα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για την διάσταση της λίθου που δημιουργείται σε διάφορες μεστόματα στον οργανισμό. Να προσέξουμε κάτι, υπάρχει να είμαστε, ας πούμε, λίγο να έχουμε το νου μας. Εμείς δεν το προτείνουμε κυρίως για να το πιούμε, για να το χρησιμοποιήσουν οι οικοκυρές για να το βάψουν, αλλά σίγουρα όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει και σαν αφέψιμο, το οποίο είναι αρκετά τονωτικό και γευστικό, μπορεί φυσικά να το καταναλώσει, όχι έγκυες και θυλάζουσες σε καμία περίπτωση, αλλά και οποιοδήποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει, καλό είναι να συμβουλευτεί φυσικά και τη γνώμη του γιατρού του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μινά. Πείτε μας λίγο και πού ακριβώς είναι το κατάστημα, πού μπορούμε να σας βρούμε. Βεβαίως. Είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απέναντι πάνω τα Λαδάδικα, συγγνώμη. Βρισκόμαστε εκεί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7.30 μέχρι και τις 6.00. Σάββατο είμαστε από τις 7.30 μέχρι τις 3.00 το μεσημέρι. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση www.avramos.gr και η οδός μας είναι Εδέσεις με Κατούνι γωνία, πλατεία Εμπορίου. Ριζάρι έχετε? Βεβαίως έχουμε, διαθέτουμε. Θα βάψω αυγουλάκια. Θα βάψω αυγουλάκια με ριζάρι φέτος. Τέλεια. Με ρίζα, 70 γραμμάρια, για πόσα αυγά? Για 15 αυγουλάκια, 20, μια χαρά είμαστε. Δεν θέλουμε και περισσότερα. Τόσα θέλω. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία, κυρία Μίνα. Φιλάκια, γεια σας, καλή συνέχεια. Ακούσατε την κυρία Μίνα Αβράμογλου από την επιχείρηση Αβράμογλου Μπαχαρικά και Βότανα. Μάθαμε και για το ριζάρι. Γενικά μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει για πολύ βότανο και για πολύ μπαχαρικό. Και για μέντα. Και για μαστί χαχίου και για ρίγανη και για άλλα πολλά. Μελισσόχορτο είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Προσφέρουμε γνώση. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Δεν έχω άλλο χρόνο, θα πάμε σε τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων από την Κέλλη Καπακτσόγλου. Και στη συνέχεια η αθλητική ζώνη. Τα λέμε αύριο στη μία, δεν φεύγει κανένας. Και επειδή μιλήσαμε για λουλουδάκια του βουνού και έβγαλα τη δεύτερη ώρα και τη Θόδη, η οποία έξαλλη είπε ότι θέλει να σφαλιαρίσει το Μητσοτάκι, θα πάμε κάπως έτσι. Εντάξει, συχνά πυκνά το ακούμε το λουλουδάκι του βουνού. Είναι ωραίο, χαριτωμένο. Τι να κάνω, αφού σας αρέσει. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι. Το ριζάρι του βουνού, δεν μ' άφησε καθόλου νου. Βουνού, δεν μ' άφησε. Καλό μεσημέρι, το κεφάλι ψηλά. Το λουλουδάκι του μπαξέ, πως θα με πάρεις μου ταξέ. Βρε μου ταξέ, πως θα με πάω, η Παναγίτσα μου μακά, η Παναγίτσα μου μακάρι, μου ταξέ, πως θα με πάρει. Στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ.
μικρός, ήθελα να μου να μικρή. Κι ο έρωτας μας ο τρέλος να άρχισε απ' την αρχή. Ήθελα να σου να μικρός, ήθελα να μου να μικρή. Κι ο έρωτας μας ο τρέλος να άρχισε απ' την αρχή. Να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ, να παίζουμε μαζί κρύφτο. Να παίζουμε μαζί κρύφτο όπως εκείνο το γέρο. Ήθελα να σου να μικρός, ήθελα να μου να μικρή. Κι ο έρωτας μας ο τρέλος να άρχισε απ' την αρχή. Το χέρι μου πιάνες εσύ, κοκκίνησα από ντροπή. Το χέρι σου πιάνα εγώ, είχε σαράντα πυρετό. Το χέρι μου πιάνες εσύ, κοκκίνησα από ντροπή. Το χέρι σου πιάνα εγώ, είχε σαράντα πυρετό. Να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ, να παίζουμε μαζί κρύφτο. Να παίζουμε μαζί κρυφτό όπως εκείνο το γέρο. Ήθελα να σου να μικρός, ήθελα να μου να μικρή. Κι ο έρωτας μας ο τρέλος άρχισε απ' την αρχή. Ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, 1 με 3.